Να γινόταν να μιλάγαμε παιδιά χωρίς ηχοφωνής, να κάναμε χωρίς να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους που έχουν τα προβλήματα στην ομιλία, έτσι. Απλώς δεν θα κουραζόμαστε, θα χάναμε και ενέργεια. Λοιπόν, πώς είστε? Έχω βάλει ένα τίτλο εκεί ότι πολλά μποφόρ στο Αιγαίο και δεν μου αρέσουν καθόλου. Δεν μου αρέσουν καθόλου μα καθόλου. Γιατί μετά από αυτό που συνέβη, για να μην πω τη λέξη αυτή και μας συμβεί τίποτα, και δεν μπει κόσμος. Έχω εξηγήσει πολλές φορές. Λοιπόν, γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Λία μου, γεια σου Ιωάννη και Λία, να πούμε για τη σχολή Κυκλισούρας 20, την ωραία τη σχολή Απόλλωνας που είναι υπερέτηση. Γεια σου Γιάννη μου, μάλλον από την Ιταλία ο Γιάννης. Έτσι, γεια σου Γιώργο και Δημήτρη Ψηρής. Καλησπέρα Ηλία, γεια σου φίλε Δημήτρη. Και γεια σου θα πάμε μετά στα ονόματα εκεί, να ολοκληρώσω το σχόλιο. Πολλά μποφόρ. Μήπως ετοιμάζουν τίποτα, κάνουν μια μεγαλύτερη ανάφλεξη παρά Τουρκία, Ελλάδα και τέτοια. Κάτι δεν μου αρέσει, πολλοί στόλοι συγκεντρώνονται εκεί. Πολλές δυνάμεις, στη Λιβύη αυτό, η Αίγυπτος πάει στα σύνορα προς τη Λιβύη, εμείς υποτίθεται πως έχουμε την Τουρκία. Κάτι τέτοιο μας έλειπε τώρα, μετά από αυτό που συνέβη και που κλείσαν τον κόσμο μέσα, να έρθει τίποτε άλλο. Είναι κακό το μυαλό μου, γι' αυτό τα σκέφτομαι αυτά και γι' αυτό φοβάμαι σε εισαγωγικά. Να τα κουβεντιάσουμε αυτό όπως θα κουβεντιάσουμε και κάθε τι άλλο από την επικαιρότητα που συμβαίνει. Λοιπόν, γεια σου Πάρη και πάμε στην Κωνσταντίνα. Καλησπέρα Ηλία, καλή κομπή. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, Κωνσταντίνα Καρά. Κρατάει τα σκύπτρα η Κωνσταντίνα. Έτσι, λοιπόν, αρχίζουν και βρίσκουν για το ρυθμό τους, αλλά ήθελα να ξέρω ποιοι μυαλοπόληδες, ποιοι λοιμοξιολόγοι, ποιοι μην πω τίποτα, μπορούν να καταστρέφουν όμως τις περιουσίες των άλλων. Ήταν σε ένα κλαμπ. Τι περιμένετε στο κλαμπ? Να πάει 15 μέτρων μακριά από τον άλλο και να κάνει γεια σας πώς είστε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτήν την υποκρισία. Σε άλλα σημεία γίνεται χαμός, έξω στις ελεύθερες, στα ελεύθερα μέρη βρίσκονται δίπλα-δίπλα αγκαλιά, εκατοντάδες κόσμων, μέσα στις πλατείες βρίσκεται κόσμος και γίνεται χαμός, στις παραλίες κάτω γίνεται χαμός και όχι στα μαγαζιά στις παραλίες. Και μας πειράζει, δεν φτάνει αυτό που τράβηξε το κάθε μαγαζί, δεν φτάνει αυτό που συμβαίνει στον κάθε ένα άνθρωπο που πάει να τελειώσει πάλι το μαγαζί του, να βρει τους ρυθμούς του. Ο κάθε άνθρωπο αντί να βρει το ρυθμό του και να έχουμε τώρα στη Μύκονο, τι με νοιάζει, αν βάλετε τους οτιδήποτε θέλετε εκεί οικονομικά, αν θέλετε να ελέγξετε με την έννοια πλάτος και αυτό, αλλά το εννοώ το ότι αν θέλετε έχετε στο μάτι, ρε παιδί μου, τη Μύκονο. Βάλτε λοιπόν, ρίξτε πρόσδομα, ρίξτε σε οτιδήποτε άλλο σχέση με άλλα πράγματα. Όχι όμως επειδή πήγαν κοντά. Τι περιμένετε, λες, στα κλαπ να γίνει? Να μπει κάποιος μέσα και φωνάει, έλα, έλα, δώσαμε ραντεβού, γεια σου, στα 50 μέτρα, να βγει από μακριά. Μπορώ να το καταλάβω τι κουβαλάνε παιδιά μυαλά. Φτάνει αυτό που έχουν πάθει οι άνθρωποι, καταστροφή. Ξαναπροσπαθούν με τα μαγαζιά τους να ξαναμπούν, να ηρεμήσουν, να κάνουν ό,τι μπορούν, να κάνουν τον αγώνα τους. Έχουν στημένες περιουσίες, έχουν κόσμο, έχουν έξοδα. Μίλαγα προθέτω με τον φίλο το Θανάση εκεί στην Πιτσακάλα και μου λέει: 3 μήνες δεν είναι θέμα που δεν δούλεψα. 2 μήνες μου λέει: πόσο ήταν εκεί? Είναι το υλικό που είχα μέσα έτοιμο που το πετάξαμε. Τα έχετε σκεφτεί όλα το κάθε μαγαζί τι έχει? Έχουμε πέσει μόνο για λοιμοξιολόγους και λοιμοξιολόγους. Θα τρελαθούμε με κάποιες καινούργιες έννοιες που έχουμε βρει στην Ελλάδα και που κάνουν κακό σε κάποιους άλλους. Στην Μύκονο λέει για 2 μήνες. Δηλαδή τι περιμένουν? Τότε κλείστε το να τελειώνουμε. Πώς θα αναπνεύσουν οι άνθρωποι, πώς θα πάνε καλά στη δουλειά τους? Τι θα περιμένουν, κάθε 50 μέτρα να είναι και ένα άτομο? Παγκόσμιο για να κάνετε κακό στους ανθρώπους. Μου φαίνεται πως δεν μπορείτε να κάνετε πόλεμο και κάνετε αυτό τον πόλεμο που είναι η καταστροφή των ανθρώπων σε οικονομικά. Λοιπόν, μετά την Κωνσταντίνα, πάμε λίγο. Έτσι το ένα σκόρπιο που ξέρουμε μετά το άλλο. Πάνω, γεια σου Πάνω μου, γεια σου Δανάη. Κοίτα κατά φωνή που έλεγα για το Θανάση, έλεγα εκεί πιτσακάλαρη, μου λέει Δανάη. Η αδερφούλα του Θανάση,
Κυραβάσο αρχηγό εκεί, Δανάη, Γιώργο Κακοπούλου που βλέπω εδώ μέσα, πισακάλια και μου λέει: τι υλικό που κλείσαμε, που αυτό που το πετάμε, τι κάνουμε. Δεν μπορεί να το σκεφτεί κανείς τι που έχει το κάθε μαγαζί. Άμα του πετάξει σε μία γωνία μετά, δεν θα πάτε κόσμο, δεν θα κάτσει στο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό πώς είναι μεσοβέζικα πράγματα. Και κατά τα άλλα, έξω, αν πάτε βόλτα στην παραλία κάτω, αν πάτε προς το Καβούλ, αν πάτε προς το μετά την Γλυφάδα, θα βρείτε αγκαλιασμένους τον κόσμο δίπλα-δίπλα. Εκεί δεν παθαίνουν τίποτα. Τα μαγαζιά σας μαράνανε. Λοιπόν, Κώστας Γιώργος, τα σέρου μου, ενώ βλέπω τον Χρήστο Μαραθιά, τον συνάδελφο, τον πολύ καλό ηθοποιό και καλό παιδί. Γεια σου Χρήστο μου, ενώ Κώστας Γιώργος λέει τα σέρου μου, γεια σου Κώστα μου. Και καλησπέρα Ηλία, γεια σου Δανάη μου, μόλις έλεγα για τα μαγαζιά. Δεν με νοιάζει ένα μήκο να δίνανε κολονάκι, αν είναι παντού, καθένας κάνει το δικό του αγώνα. Λοιπόν, μου τη βιδώνει όταν βλέπω τότε κλείσαν μαγαζί, λέει και μόνο 2 μήνες και 20.000 πρόστιμο. Λες και περιμένα να πάνε στη μένα. Περιμένα να πάνε και να δουν κάθε 4 μέτρα μακριά. Πονέσανε για την υγεία του, φροντοφωνάζει αυτές τις μέρες όλες. Πολύ πονέσαι για την υγεία μας. Και μακάρι να πονάτε και τον άλλο καιρό. Αλλά τα βλέπω όλα μαζί το ενδιαφέρον αυτό της υγείας για καταστροφή ανθρώπων. Αγώνες μιας ζωής με τα μαγαζιά τους, να του άλλους να τα βγάλει πέρα και μόνο ξεκινάνε, πετά τις βροχές, πετάνε για να μπω τίποτα γιατί φτιάχνω. Σας είπα πριν 20 μέρες θα είτε χιόνια μέσα στον Ιούλιο. Δεν ελέγχονται πια τίποτα, παιδιά, τα πράγματα. Ο Θεός βοηθός για αυτή τη ζωή που πάνε όχι για την Ελλάδα μόνο, σε παγκόσμιο επίπεδο. Θα βλέπουμε βροχές ή χιόνια μέσα στον Ιούλιο και το φάμε ότι είναι βροχές και χιόνια φυσιολογικά. Τα ακούτε λίγο τρελά αυτά. Έτσι, καιρό τα λέμε εμείς κάποιοι στις τηλεοράσεις, μετά έχουμε πληρώσει χρυσά και συνεχίζουμε να τα λέμε, να είμαστε γραφικοί, επικίνδυνοι, σοφοί, σε εισαγωγικά. Ή εσύ να τα έχετε σκεφτεί πάλι και να λέτε μπράβο που τα λέει και αυτός. Μέσα στον Ιούλιο θα δείτε χιόνια. Το λέω υπερβολικό, θα καταλάβετε. Κάτι με φοβίζει πως πάμε κάτι την Παρασκευή, πετάμε και κανένα βροχούλα. Και δεν μιλάω κυβερνητικά του X Νέα Δημοκρατία της Ελλάδας, γιατί θα είναι πολύ κουτό να τοποθετήσω έτσι. Σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ένας φοβερός πόλεμος που γίνεται. Πολύ σύμπτωση αυτό. Μόλις πάνω να πέφτουν τα μαγαζιά, Παρασκευή, πάπ μια βροχούλα. Λέγανε πως τα χείλια, όχι, μια βροχούλα. Να τα χαλάσει. Δεν ξέρω, τόσο αν είμαι εγώ, έχω τρελαθεί τελείως. Να πάω για το Δαφνί, καλό είναι. Και να είναι έξω όλοι αυτοί που θέλουν να κάνουν τους ειδικούς και που τρομάζουν τον κόσμο και που του ρίχνουν αρρώστιες, του ρίχνουν πράγματα, τους κάνουν έτσι σε παγκόσμιο επίπεδο. Για να προχωρήσουμε λίγο, λοιπόν, πάμε στον Διονύση. Γεια σου, μπάμπη μου. Γράψα σε ένα μεγάλο όνομα. Γράψα ντόρς εκεί στο Περιστέρι. 20 και 5 διάρκεια μετά, έτσι ένα κλασικό τηλέφωνο, ένα μεγάλο όνομα, πατώντας γράψας ντόρς βέβαια, βγαίνει αμέσως το φίλο τον Πάπη, ένας επαγγελματίας ωραίος, να κάνω ένα σχόλιο, ενώ καλησπέρα Ηλία, από την ομάδα του Απόλλωνα, σχολείου χορού, δυναμικό και απόψε το ξεκίνημα. Γεια σου Ηλία μου, να είστε καλά εκεί πέρα όλοι. Και πάμε στη Δανάη, καλησπέρα από τον Πάτρο Κωνσταντίνο, πολλούς χαιρετισμούς. Ξέρει πως τον εκτιμώ ιδιαίτερα, γιατί είναι Δανάη μου, Πάτρο Κωνσταντίνο είναι ωραίος. Μ' αρέσει. Κάποια πράγματα που λέγαμε τελευταία που βρεθήκαμε εκεί στο Γιώργο τον Τάνο. Άλλο ωραίο μαγαζί εκεί με τα αυτοκίνητα. Τάνο στο Κωνσταντινούπολη 131, κοντά στο Υπουργείο. Σκόντα εξορτημένο, αλλά και κάθε είδους αυτοκινήτου. Χαμηλόκοστα, ωραία. Ο Γιώργος είναι επαγγελματίας, τον πατέρα του, ιστορικό μαγαζί. Και εκεί ο Πάτρε Κωνσταντίνος, κάτι πολύ ωραία. Ξέρεις για ποια θέματα. Πάτρε μου, να είσαι καλά. Να έχουμε την ευλογία σου, γιατί χρειάζεται ευλογίες και ειδικά καθαρό μυαλόν. Πάμε Νάντια. Μεχάνη, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Γεια σου, Νάντια μου. Νάντια, η Μεχάνη, ηθοποιός μας. Κατά σύντομη μπήκε και ο Χρήστος ο Μαραθιάς, Νάντια. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει κανένα ξεκίνημα για το Κολοκοντρώνη. Λοιπόν, πάμε. Πάνος Παπαδόπουλος, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σε όλα τα παιδιά, το Αγίου Πνεύματο, να έχουμε λίγο μυαλό σήμερα να μας φωτίσει ο Θεός στο φίλο Κακλαμάνη. Φώτη όλη την παρέα. Γεια σου πάνω μου και σήμερα φώτιση πνεύματος και να δώσει φώτιση ο Θεός σε αυτούς που ηγούνται στη γη, σε αυτούς που τι στο διάλο, τόσο πια φαταούλιδες είναι και φοβερό, έχουν λεφτά, έχουν αλλάξει την Παναγία στον Κοσμάκη. Σταματήστε πια και λίγο. Τι θέλει την καταστροφή τελείως του Κοσμάκη, για να έχουν τι στο, κάποια στιγμή
δεν θα νιώθετε, γιατί ξέρετε, η αρχηγία, παιδιά, είναι όπως οι δάσκαλοι. Οι δάσκαλοι και οι εκπαιδευτές, ειδικά οι δάσκαλοι, είναι μικροί φασίστες σε κάθε σχολείο. Δηλαδή, μου τα παιδάκια, εσύ, νιώθουν φοβερά. Αρρωσταίνονται τελείως τη δουλειά του. Εδώ έχουν ότι κυβερνάνε. Κυβερνάνε, είναι μεγάλο πράγμα. Να πάρεις από ένα δάσκαλο τη δουλειά του, μετά ή καθηγητή οτιδήποτε, χτυπάει μπιέλα. Για θεωρεί φασιστικά στο σχολείο τα παιδάκια, τον υπακούν, τα παιδάκια δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς και είναι πράγματι δυνάστες. Πέρα από τα καθαρά μυαλά που μαθαίνουν γράμματα ή δίνουν καλά στα παιδιά. Λέω για τους γενικά σαν επάγγελμα. Λοιπόν, τι διάλογο αυτοί λοιπόν που είναι και οι βουλευτές. Δεν έχουν χορτάσει λεφτά, έχουν κουδάρει τον κόσμο, έχουν βάλει τραπεζίτες, έχουν βάλει αντικυβερνήτες τραπεζίτες. Τα έχουμε δει στην Ελλάδα τα δεδομένα, τα δικά μας, τι είναι, πού μας πάνε, πού πάνε γενικά το παγκόσμιο πληθυσμό. Σαν ζώα τον οδηγούν και πάνε να καταστρέψουν και όσους είναι με μια δουλίτσα. Και βλέπω γίνεται μια. Ξεσηκώνονται σε όλα τα μέρη της γης. Σε όλα τα μέρη της γης να προσέξουν. Λοιπόν, πάμε στον Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο Λασκράτρος. Γεια σου, Λιβέρη. Και Βάγα Κατσούνη, πάνε καλησπέρα. Ηλία, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σου, Παναγιώτη μου. Να είσαι καλά, χαιρετισμούς εκεί. Έτσι. Και ενώ ο Χρήστος Τερεζάκης, Τίκα Σκαρπέτ, το φίλο του Χρήστο, κάνω σχόλια συνέχεια, αλλά που μπήκε και μέσα, αυτό έλειπε. Χαλιά Μοκέτες, είναι λίγο πίσω οι δουλειές στα καλοκαίρια για εσάς, νομίζω. Χρήστο μου, δεν ξέρω τι και τι πουλάτε, βέβαια, ή μήπως είναι σε καλές τιμές. Αφού ήθιστε η δουλειά σα να είναι για το χειμώνα, όπως και να είναι, ισορρέωση θα τα καταφέρεις και οι δουλειές είναι και λίγο έτσι, κάθε είδους δουλειές. Όπως και ο φίλος μου ο Μπάμπης, ο Καζιάνης, που έχει το φοβερό, τα καψόξυλα. Λογικό είναι το καλοκαίρι να μην έχουμε για τσάκια και τέτοια, κάνει κατασκευές άλλες. Δεν πάει όμως να έχουμε πραγματικά κάθε δουλειά, άλλες για το καλοκαίρι, άλλες για το χειμώνα, έτσι είναι. Που έχουν μεγαλύτερο ρυθμό. Όταν έκανε εγκαίνια ο Μπακογιάννης στην Ομόνια, δεν τους ενόχλησαν τα 500 άτομα που μαζεύτηκαν. Δεν τους ενόχλησαν. Χρήστο μου, ναι, και είδα και ένα σχόλιο ωραίο προχθές και βλέπω κάτι κοινοποιήσεις όλοι εκεί πέρα με τις μουσικές τους, με όλα, φτιάξανε για άλλους. Και φαινόταν όλα τα χρόνια πως ετοιμάζαν τις πλατείες για άλλους. Είδατε κάποια στιγμή πως ήταν γεμάτο. Χωρίς να είναι ειδικά για Αλβανούς τώρα αυτό που θα πω. Εκεί πέρα μου το τσιμέντο, όλες και να τα πήρανε. Όταν οι άνθρωποι ξεσηκωθήκανε πάνω και μαγκιά τους οι Αλβανοί, είναι πιο καρδιά από εμάς. Πήγαν να τους κουνηθεί ο Μπερίσια με εκείνη την τράπεζα, τα κάναν λίμπα. Εδώ, τον ύπνο του δικαίου. Λοιπόν, είχαν φτιάξει λοιπόν εσύ να στα πήρανε στην πλατεία, τσιμέντο. Και τώρα την καλοποίησανε, φαίνεται, για να μπορούν και άνθρωποι άλλοι που είναι από τα βάθη της Ασίας και από τα βάθη της Αφρικής να βρίσκουν τη ζούγκλα. Είναι λίγο πάει χορταράκι τώρα. Έτσι, πάει να πιάσει και λίγο, γίνεται ένα μπέρδεμα συντριβάνια, ζουγκλίτσα εκεί να νιώθουν καλά ότι βλέπουν το πράσινο και τέτοια. Και το συντριβάνι το δικό μας, για να θυμηθούμε, το παλαιό, πάει κάνουμε χίλιους κύκλους από το Αβραμόπουλο, εκείνο το ηλίθιο κατασκεύασμα με το τζάμι. Θυμάστε το δρομέα που τον έχουν μπροστά στο Χίλτον, ή τον πήραν και από εκεί. Γιατί μπορεί να κόβει βόλτες ο δρομέας. Έτρεχε και μπορεί να πηγαίνει από σημείο σε από διάφορα μέρη σε άλλα. Ο Αβραμόπουλος λοιπόν είχε φτιάξει και ένα έκτρωμα, τα χαφηρημένη τέχνη, ο δρομέας λέει. Κάθε φορά μας βρίσκουν παιδιά και κάτι. Για να ξεγελάσουν τον κόσμο, του βρίσκουν και κάτι σαν πολιτιστικό, σαν σήμερα κατά τεθέν. Θυμάστε τον δρομέα του Αβραμόπουλου. Έτσι θα πιω λίγο και συνεχίζουμε. Ενώ να πω για το φίλο μου το Χρήστο της Αλαούνης και την Πλακώτισσα, τα φοβερά μαγαζιά, Πλακώτισσα και όχι μόνο 3-4 μαγαζιά εκεί στην Πλάκα. Έτσι και την υπαρχηγό, πέρα από τον Χρήστο, την Ξανθή της Αλαούνη και ο Αλέξανδρος, αλλά λέω την αυαρχίδα εκεί της Πλάκας, την Πλακώτισσα, που είναι ακριβώς εκεί που είναι το άγαλμα της Θεός Χωρέστηνα, της εθνικής μας στάρ, της Μελίνας, όχι του Πλάκη, η Πλάκη είναι αλλιώς, της εθνικής μας πολιτικής μας στάρ, εκεί που είναι ο πεζόδρομος, που είναι το άγαλμα απέναντι από τους στήλους του Λιμπιούδιος. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα μετά την Πλακιώτισσα και ενώ από μαγαζιά θέλω να φέρω κουβέντα και ένα ωραίο μαγαζί εκεί στην Πετρούπολη, το Πινελίκι, του φίλου μου, του Κατσούλη, του
του Κατσούλη του Γιώργου. Έτσι, κάπου είχα και ένα που έδειχνα λίγο. Θα το δείξω έτσι σαν πινελίκια. Έτσι, πινελίκια είναι σκουφά. Ωραία. Ας το δείξω έτσι γιατί το έχω μπροστά μέσα το πωλείο. Εντάξει. Και έχουμε... Ναι, όχι. Φαίνεται ολοκάθαρο που είναι, έτσι. Ή δεν το έχει. Εκεί είναι. Ωραία, κάσο. Λοιπόν, και κάσο 9. Και να πω βέβαια και τις ευκαιρίες GR. Όποιος θέλει κάτι που έχει σχέση με σπιτικό, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες και όλα, με καμιά, πώς το λέμε, καμιά γραμμούλα πάνω, σε φοβερές τιμές ο Γιώργος ο Κατσούλης, έτσι. Και αυτό το βρίσκεται εύκολα, ευκαιρίες GR. Αυτά. Και βέβαια στην Πετρούπολη πάντα μένει ο παράδεισος, η μαγαζάρα εκεί πέρα, του φίλου του Σπύρου, του Μπότσαρ και του Κώστα. Πάμε λίγο στον Πάνο. Και ο Πάνος μας λέει, μετά τον φίλε Ηλία, αν δεν προσέξουμε θα μας ξανακλείσουν μέσα. Ήδη έχουν υπάρξει πάλι κάποια κούσματα, παίζονται, άκουσε κάτι, κολοπαιχνίδια, φίλε, δυστυχώς, φίλε, από το προχθές μου κάνει εντύπωση και δεν μιλάω κομματικά, σας μιλάω ειλικρινά, όπως είναι πάνω, θα λέω τα ίδια. Λοιπόν, προχθές ερχόμαστε από το Κατάρ και έρχεται ένα, τότε μας στέλνουν σταλμένους. Σταλμένους να ξυπνήσουν και οι δικοί μας εδώ πέρα που κάνουν νημοξιό και τέ και το, να λαμβάνουν τα μέτρα τους. 12 σταλμένα κουτάκια τάχα για να χτυπηθεί η τουριστική περίοδος μας. Από εκεί, από το μεγαλύτερο εχθρό μας, εισαγωγικά, αφού αυτή είναι η μεγάλη φίλη και σύμμαχη της Τουρκίας σε αυτό που συμβαίνει κάτω από την Κρήτη. Από πού ήρθε? Από το Κατάρ. Και τα δεχθήκαμε και τους 12. Ένα τυχαίο. Δύο τυχαία, 12 μαζί πακετάκι. Εδώ σε θέλω σαν κράτο να λάβετε τα μέτρα σας επωνειρά και να τα βγάλετε στο κοσμάκι και στα μαγαζιά. Εδώ σας θέλω να προβλέπετε και να κάνετε πράγματα. Έρχεται από ένα εχθρικό συσσαγωγικό κράτος. Ωραία, λαβαίνετε τα μέτρα σας. Τι κάνετε πριν κατέβουν ή το και μην το, γιατί είναι σταλμένοι. Πακετάκι σας τους στείλανε. Λοιπόν, πάμε στο Φώτη. Καλησπέρα, φίλε. Λέω Φώτη στον Πάνο. Πάνο. Πάνος, καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα και στο φίλο. Λιβέρι, Λιβέρι, Σιλία, πούλησε το ρολόι και πήρε, βλέπω, κομπολόι. Δεν πιστεύω να μετράς τη ζωή σου το μυρολόι. Κοίταξε, πρώτον, εγώ δεν έχω μυρολογήσει ποτέ τη ζωή μου. Φίλε, Λιβέρι, δεν μου πάνε εμένα αυτές οι λέξεις. Εμένα, εγώ είμαι πάντα πολεμιστής. Απλώς μέσα στον πόλεμό μου έχουμε έτσι, το είχα αυτό το κομπολόι, όχι αυτό, όχι αυτό, γενικά το κομπολόι, τη νύχτα όταν έκανα νυχτερινές εκπομπές τηλεόραση, είχα γιατί σε κάνω και έχεις μια ηρεμία την ώρα που μιλάς και που παίζεις. Σε κάνω και μόνο η κίνηση έτσι, νιώθεις λίγο έτσι ότι φεύγεις από ένα άγχος. Αυτό το άτιμο κάνει το κομπολόι. Λοιπόν, άρα δεν μετράω αντίθετα, μετράω, πες το, βέλη που ρίχνω με αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα. Κωνσταντίν, πολύ ωραία, καλησπέρα, Ηλία, χρόνια σου πολλά, καλή εκπομπή. Γεια σου Κωνσταντίνου, να είσαι καλά Κώστα μου. Να είσαι καλά, ό,τι επιθυμείς και εσύ. Και πάμε στον Κώστα, μετά τον Κώστα πάμε σε άλλο Κώστα από κάτω, πάμε στη Μαρία και πάμε στον Μάριο και πάμε στον Λιβέρι. Πάντα ο Ιούνιος βροχές και καταιγίδες, κάθε σταγόνα της βροχής, της ζωής σελίδες. Πάντα ο Ιούνιος βροχές και καταιγίδες. Θυμάσαι εσύ, Λιβέρι, να είχαμε συνέχεια τον Ιούνιο βροχές και καταιγίδες? Δεν μου τα λες καλά, φίλε. Κάπως σε βλέπω με τα νέα πραγματικά, τους νέους παγκοσμιοποιητή σε βλέπω. Είχες τόσες βροχές. Βλέπω την επανάληψη των ημερών που χαλάνε και με ανησυχεί. Βλέπω Παρασκευές να χαλάνε. Δευτέρα ο κόσμος κοιμάται. Δευτέρα υποτίθεται έχει πάει στις δουλειές με Κυριακή, έχει κλειστεί και Δευτέρα αρχίζει πια Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Παρασκευή που αρχίζει να ξεδίνει, να βγει ο άνθρωπος. Βλέπω ότι η Παρασκευή γίνεται κάτι. Αυτό διαισθάνομαι και μακάρα με ψεύτης και να βγαίνουν όλα ψεύτικα αυτά που λέω. Λοιπόν, γεια σου Δίνα, γεια σου Μπούλα και η Νάντια, θα γίνουν όλα. Να είσαι καλά, Ηλία μου. Χρόνια πολλά σε όλους, γιορτάζουν σήμερα. Εύχομαι υγεία να είναι όλος ο κόσμος. Σωστά. Ναι, είναι κάποιες μέρες, παιδιά, που τις έχουμε
τις έχουμε πραγματικά έτσι σε μία κρυφή εκτίμηση, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Αν κάποιος σκεφτεί καλά και σκεφτεί πώς κάτι γίνεται πέρα από τα φυσικά δεδομένα που βλέπουμε, πέρα από αυτό, από τη ζωή, εξάλλου η επιστήμη έχει σηκώσει τα χέρια σε πολλά πράγματα, κάτι γίνεται, ότι υπάρχουν κάποιες άλλες δυνάμεις. Και μέσα σε αυτό βάζεις το ότι αυτό που λέει με επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, που λέει να σε φωτίσει ο Θεός, το όχι ο λαός όμως, και ακόμη και ο πιο άθελος. Λοιπόν, γεια σου Μπούλα μου. Και λέω, σήμερα, Αγίου Πνεύματος, φώτιση μεγάλη και η ομάδα πάλι εδώ, με τον Ηλία, πάλι. Κάτι θα... Κοίτα, σήμερα, Αγίου Πνεύματος, η φώτιση μεγάλη και η ομάδα εδώ... Α, ναι, πάλι, πολύ ωραίο το έκανες. Ναι, πάει το πάλι μεγάλη. Λοιπόν, και πάμε στον Φώτη. Καλησπέρα, άρχοντα Λιβέρη Παρών. Γεια σου, Βέρη. Γεια σου, Ελένα. Γεια σου, Ηλία. Και Ντίνο, πολύ, πάρα πολύ καλά τα λες, Ηλία, σωστά. Ντίνο, Ταντό, πώς είναι φίλε Ντίνο μου, και μήπως είμαστε γειτονάς, και ξέρεις το εννοώ, χειρονικά, είναι το όνομά σου λίγο, που είσαι από την Αλβανία, μου κάνει το ίδιο, και δεν το λέω καθόλου ειρωνικά. Το λέω, μου θυμίζει λίγο, Ντίνο, Ταντό, Ιταλικό, Αλβανικό, καλοπροαίρετα, χωρίς καμία, μην νομίζω ότι το κάνω στη λέει, δεν κάνω ποτέ, και χαίρομαι και το ξαναλέω, καθένα νιώθει την πατρίδα του από εκεί που γεννηθεί και να την αγαπάει όπου αλλού να βρίσκεται. Ξεκαθαρίζω, μην νομίζω ότι κάνω τα τίποτα. Λοιπόν, γεια σου Τάσο και γεια σου Λεωνίδα και Φώτη. Ο Δρομέας ήταν επί Δημαρχίας Εύερτ και είναι ακόμα. Να, Εύερτ, καλά λες. Μετά τι έκανε ο άλλος που πήρε τις θέσεις ωραίες με τα 16 εκατομμύρια και τέτοια τις ενεσούλες που θέλει να μπήξει στον κόσμο. Το Αβραμόπουλος τι είχε? Ο Εύερτ, καλά λες, το σχολείστον. Ο Εύερτ, ο Μπουλντόζας. Αυτός είχε πρωτοκάνει το... από εκεί έρχεσαν και χαλάγανε. Ήταν ένα καλό μυαλό. Καλό μυαλό. Εγώ τον είχα τον Εύερτ, ήταν λίγο μάγκας. Ήταν καμία σχέση με ούτε συντηρητικούρα είχε. Αλλά από εκεί αρχίζουν και όλοι τους πια οι δήμαρχοι κάνουν και κάτι τρελό μέσα στην Αθήνα. Το τι κάνουν δεν περιγράφεται. Ό,τι σαχλαμάρα κλεισμένο εκεί, να μην υπάρχει κέντρο της Αθήνας, να αλλάζει όψη η Αθήνα, να μην αναγνωρίζει ο κάθε άνθρωπος που ήξερε την Αθήνα, την Ομόνια εννοώ, το κέντρο της Ελλάδας, την Αθήνα ή το Σύνταγμα, ήθιστε να πιάνετε το Σύνταγμα σαν κέντρο, βέβαια. Και από εκεί ξεκινάνε οι δρόμοι. Ξέρετε πως οι αριθμοί όλων των δρόμων της Ελλάδας ξεκινάνε με κέντρο από το Σύνταγμα. Έτσι. Ξεκινάνε και διακλαδώνονται σε όλη την Ελλάδα. Πάμε και ξανά από το Σύνταγμα, 1, 3, 5, 2, 4, 6. Και ας έχω ξαναπεί και το ξαναλέω, όταν κάποιος ψάχνει ένα δρόμο που λέει είμαι 137, ρε, πώς πάω το 269. Βάζουμε στο αριστερό μας χέρι στον μονό και μπροστά μας είναι μεγαλώνει η μονή. Στο αριστερό μας χέρι μπροστά μας μεγαλώνει η μονή. Το δεξί μας χέρι που έχουμε ένα ζυγό, 4. Το 256, δεν χρειάζεται τίποτα, δεν είναι στην πλάτη μας, από το 4 το στο δεξί το χέρι, μεγαλώνει στο δεξί μας το χέρι. Έτσι, εάν το έχουμε το 2 εδώ στο αριστερό μας χέρι, εσείς βλέπετε ανάποδα από ό,τι λέω εγώ, το 2 στο δεξί μας, στο αριστερό μας χέρι, τότε στην πλάτη μας είναι το 246. Να ξέρετε, όπου βρεθείτε και έχετε το αριστερό σας χέρι σε ζυγό, πίσω σας είναι ο μεγαλύτερος αριθμός. Όπου έχετε το αριστερό σας χέρι σε μονό, μπροστά σας ο μεγαλύτερος αριθμός. Όπου στο δεξί σας χέρι ζυγός, μπροστά σας ο μεγαλύτερος αριθμός. Όπου το δεξί σας χέρι στο ζυγό, πίσω ο μικρότερος αριθμός. 4 περιπτώσεις υπάρχουν, τίποτα άλλο. Υπογράφουμε και κλείνουμε. Και λοιπόν, και πάμε. Γεια σου Σπύρο, και τώρα που λέει Σπύρο, πέρα από τον πρώτο που είπα για το παράδεισο, να πω για τον Σπύρο, τον φίλο μου, τον Ασπιώτη εκεί με τη Γεωργία. Το CNG τι κάνει, άνοιξε ο Σπύρος πάλι με τις βραδιές του με τα στο διάλογο όλα και τα τραγούδια τα ωραία και κάτι άλλο. Δεν την παλεύω, είδα να βγάζει τώρα. Ο Σπύρος ο Ασπιώτης και εύχομαι όλα καλά εκεί σε όλους. Και πάμε στον Παναγιώτη και πάμε στο Σπύρο Τρασχαράτο. Καλησπέρα Ηλία. Νέα τελευταία στιγμής, επικοινωνία Τραμπ Ερντογκάν, διαβουλεύσεις σχετικά με το θέμα της Λιβύης και της Μεσογείου γενικότερα από μένα.
No comment, ό,τι κατάλαβε ο καθένας. Δεν ξέρω, φίλε, συγκεντρώνεται στρατεύματα. Αυτό ο τίτλο έβαλα απόψε. Συγκεντρώνεται στρατεύματα. Εγώ θεωρώ πως είναι λιγότερη κατάσταση Τουρκία-Ελλάδα και περισσότερο γενικά πράγματα. Φρεγάτες πλάνα πολεμικά που δεν λένε από ποια τυπία κράτη. Η Αίγυπτος έχει πάει στρατεύματα στην άκρη προς τη Λιβύη. Στη Λιβύη ο Χαφτάρ κάνει καινούργια επίθεση που υποτίθεται για ψόφια αυτές τις μέρες. Ειδικές δυνάμεις με το Χαφτάρ πάλι αυτό. Εμείς έχουμε πάει, ο Ερντογάν έχει κάνει καλύτερη επιλογή μέχρι τώρα, έχει πάει με τον άλλον και όχι με τον Χαφτάρ. Με αυτό που έχουν αναγνωρίσει και τα Ηνωμένα Έθνη. Πάντα τα Ηνωμένα Έθνη και όλες αυτές οι οργανισμοί, λες και το πάνε με την αδικία, το είδαμε και στην Κύπρο, ακόμη να κουνηθούν και να κάνουν τίποτα, κατά άλλα σκίζονται για κάποια άλλα εδώ πέρα που κάνουν, επεμβαίνουν εκεί, που είναι μόνο. Μου θυμίζουν τις τραπεζίτες στα κράτη. Μου θυμίζουν τις τραπεζίτες στα κράτη. Πώς θα γδάρουνε ό,τι φτωχό. Λοιπόν, ο Τραμπ, εγώ του έχω πολύ εμπιστοσύνη. Το έχω ξαναπεί. Πού την Τραμπ έχω ελπίδα αυτούς τους καιρούς. Ο Τραμπ που έχει μια άλλη αλλαγή πλεύσης από όλους αυτούς τους προηγούμενους και ο Πούτιν που έχει τη μορφή που με επηρεάζει και λίγο το χριστιανικό. Ήθιστε να είναι αρχηγός της Ορθοδοξίας με τα λογικά πλαίσια ο Πούτιν. Λοιπόν, πάμε. Γιάκο μου. Σου μιλάω μέσα από την ψυχή μου ειλικρινά, φίλε, πιστεύω ακράδαντα ότι όλοι μας είμαστε φιλοξενούμενοι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι κάποιοι πιστεύουν ότι ο κόσμος τους ανήκει και πειράζουν με την άρρωστη τεχνολογία τους και τα σωστό. Σωστό, να ανοίξω λίγο, φίλε, που πατάω περισσότερα. Και τα άρρωστα μυαλά του στον κόσμο που είναι φιλοξενούμενοι αλλάζουν τις καιρικές συνθήκες, κάνουν σεισμούς και πολλά ακόμα άρρωστα πράγματα. Πραγματικά όμως στο τέλος θα καταλάβουν ότι δεν αξίζει να χάσουν την ψυχή τους για όλα αυτά, αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά. Δεν νομίζω, φίλε, πως θα τους νοιάζει καμία ψυχή. Δεν τους νοιάζουν άνθρωποι. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχω ξαναπεί το παράδειγμα εκείνο με το χωράφι. Πιάνουν το χωράφι αυτό, είναι κάτι μυρμήγκια, λένε οι άνθρωποι. Για αυτά που έχουν και αυτά ψυχούλα εδώ. Φάτε τώρα με μυκοφαλιά, τώρα τι μέλισσε τα τέτοια. Και έτσι πρέπει να κάνει, δεν γίνεται αλλιώς. Εντάξει. Εννοώ το χωράφι που καθαρίζει ο άνθρωπος. Γιατί θα βάλει το σπαρτό. Λοιπόν, αυτοί τους όμως, αυτοί έχουν κάνει έτσι το ίδιο. Τι είναι και η γωνία και κάτω, ποιο το θέλει, που μας συμφέρει, τι το θέλουμε, που θέλουμε εμείς. Λοιπόν, τι θα κάνουμε να καθαρίσουμε μερικούς. Δεν τους νοιάζει ούτε με αρρώστιες, ούτε με τίποτα, φίλε. Πάνω. Όσο για ό,τι φτιαχτά όλα, μα όλα φτιαχτά. Γι' αυτό και αφήνω υπονοούμενα και λέω κάθε μέρα και λέω μου στοιχείς και λέω πως κάθε Παρασκευό Σάββατο βλέπω βροχές. Και κοιτάξτε να ξαφανιστείτε από μέσα τώρα, να χάσετε όσοι βλέπετε και να χαθείτε όπως παθαίνω τελευταία με την εκπομπή. Όχι βέβαια φεύγοντας εσείς, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα, Μάριος Θεοδοσίου Ηλία, σχολίασέ μας αυτό που έγραψε στην ομάδα Back to the pastor, για τις επιθεωρήσεις. Δεν ξέρω, Μάρια, πες τα λίγα ελληνικά, ας τα λατινικά και τα αγγλικά και τέτοια. Ρε, λοιπόν, έλεγα για τη φοβερή της Αλαούν για το φίλμα το Χρήστο και τα μαγαζιά εκεί με την αβαρχίδα την Πλακιώτισσα, εκεί που έγραψα στην Μελίνα Μερκουρή. Ξανθή μου, να είσαι πάντα καλά γιατί είσαι φοβερή οικογένεια με τον αρχηγό του πατέρα σου και έναν πετυχημένο εκπληκτικό. Δώσε χαιρετισμούς. Εσύ. Και θέλω να μου θυμίσει, ρε Ξαντή, αν είσαι μέσα, θύμισε μου και τα μαγαζιά κάτω που είναι Αλέξανδρος και τέτοια. Κάτω στο Θησίο και τα άλλα. Που λέω συνέχεια, Πλακιώτισσα μόνο. Λοιπόν, Ιρδανός, τι και τι είναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα στον Νόντας. Νόντας, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Και καλά, γεια σου Νόντα μου, βλέπω αυτά σου λείπουνε. Άντε, έχεις δίκιο. Στο διαβάζω, το διαβάζουν οι θεατές, δεν χρειάζεται να μην το πω εγώ τώρα, έχω και μικρά παιδιά μέσα. Έτσι, αλλά αυτό σου λείπει, κάνω ό,τι μπορείς να ξελαμπικάρεις, ωραίο είναι. Λοιπόν, Λιβέρης, πάμε στο Λιβέρη. Λιβέρης, λοιπόν, ίσως να μπερδεύτηκαν οι περιοχές. Δράμα Καβάλα Σέλη στα τελευταία 4-5 χρόνια κάθε Ιούνιο βρέχει ασταμάτητα. Και σήμερα έβρεξε και αύριο βροχές, περίμενε. Δίνει, δεν έχω σχέση με προκοσμοποιήσεις. Ούτε ψεύτικους ιούς. Το ξέρω, ρε Λιβέρη. Έχω δει τις κοινοποιήσεις και το ξέρω. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, Ηλία, φίλε, Έλληνας είμαι. Οκ, Ντίνο μου. Το είπα πολύ φιλικά και καλοπροαίρετα. Δεν κάνω ειρωνικά ποτέ. Εγώ μπει κάποιος μέσα γιατί πω, ξέρει, είσαι Πακιστανός.
άλλο τις αντιρρήσεις μου που έχω για τους κακούς ξένους και άλλο για τον σωστό ξένο. Και θα μπορούσε να είναι η Ελλάδα με σωστούς ξένους. Αλλά έχουμε εμείς, δεν έχουμε εμείς σωστούς Έλληνες σε πολλές θέσεις για να είναι εδώ οι όχι σωστοί ξένοι. Λοιπόν, Πάρις, 18 Ιουνίου θα έχουμε καινούργια καραντίνα, πρώτη εδώ, διαδώστε. Μας λέει ο Πάρις, πώς τον εννοείς Πάρη και εξήγησέ μου το. Εξήγησέ μου το πάνω σε τι θέμα, εννοείς με κορονοϊούς και τέτοια. Και αυτά τα κάτω φτιαχτά είναι πώς πήγανε οι άνθρωποι σε κλαμπ, που τι ήθελαν να πάνε στο κλαμπ. Τι θέλει να πάνε με καμιά ομπρέλα γύρω, καμιά δεκαριά μέτρα και να βλέπει τον άλλο μακριά και να λένε από μακριά γεια σου. Λοιπόν, αυτά είναι υποκρισίες. Αυτά είναι να προσέξουν πάρα πολύ αυτοί που κυβερνάνε, να μην καταστρέφουν τον κοσμάκι. Λοιπόν, αλλά τι εννοείς, μήπως σημαίνει τίποτα άλλο. Γρηγόρης Σουρουφλής, γεια σου Γρηγόρη μου. Και Φώτης Ράτος, θέλω κεφαλαία Φώτη. Βοηθήστε με λίγο στη δουλειά μου, είναι μακριά, διαβάζω. Το είπα, γιατί αν θυμάσαι την ταινία, και αυτό στο βιβλίο του ήταν, άρχισαν τρέξιμο ξέχαστο σωτήρις της Χαδέμας με την πολύ αγαπημένο Γιάννη. Έτσι βρέθηκαν εκτός φυλακής να τρέχουν στην Ομόνια. Αχα. Κάτι για δεκαετία το 80 κάτι μου έγραψε κάποιος. Και κάτι για επιθεωρήσει κάτι μου έγραψε. Αλλά και εσύ Φώτη δεν σε καταλαβαίνω τι εννοείς. Έγραψε κάτι πιο πάνω που δεν το διάβασα. Λοιπόν, Πάρης Παπαδόπουλος, καλησπέρα και καλή εβδομάδα στον φίλο Γρηγόρη. Πολύ ωραία λοιπόν και ο Λιβέρης. Βγαίνει του Παΐσιου η κάθε προφητεία θα επιστρέψει η Αγία Σοφιά και η Μικρά Ασία. Παιδιά, πολλά μποφόρ στο Αιγαίο. Πολλά μποφόρ και έκανα και πρόθεση την επίση που είπα δύο λύσεις υπάρχουν. Ή κάνεις την κότα ή κάνεις πόλεμο. Πόλεμο δεν θέλει κανείς λογικός. Μόνο οι τρελοί θέλουν πόλεμο. Απλώς όμως δεν μπορεί να ξεφτιλίζεις για πάντα. Και ούτε μπορεί να σου παίρνουν τη δική σου, το δικό σου χώμα ή το μέρος και αν λες δεν πειράζει. Προσέξτε, όλα έχουν ένα όριο. Φοβάμαι μονάχα πως ετοιμάζονται συμμαχίες όλα γύρω και δεν είναι μόνο τοπικά τα πράγματα. Μήπως γίνονται συμμαχίες. Κάτι μου λέει πως γίνονται συμμαχίες τώρα. Και βέβαια, να κοιτάξουν οι κυβερνήσεις μας, η κυβέρνησή μας, κάτι που είχε κάνει ο Καραμαλής, ο γέρο Καραμαλής, που ήταν από τους τελευταίους μοϊκανούς πολιτικής, που ξέρει το περιστατικό που είχε πάει στη Γαλλία και του λέει τον Γκολ, τι θέλεις, του λέει και του λέει εγώ τι θέλω, εσύ με κάλεσες. Πού να έχουμε με αρχές σήμερα πολιτικούς και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Τους είδαμε. Όχι, έλεγε ο κόσμος, ναι το μετατρέπανε. Όλοι κάνανε τους αρχηγούς πώς μπορεί να κυβερνήσουν και τελικά βγαίνανε κότες κυριολεκτικά. Λοιπόν, ο Γέρο Καραμαλή λοιπόν είχε κάνει, θυμάστε και δεν είχε βγει τυχαία Ελλάς Γαλλίας με Ντεστέν και τέτοια τι είχε κάνει. Ξέρουν και πρέπει να τα ξέρουμε εμείς που είμαστε εκτός πραγμάτων πολιτικής, απλώς παρατηρητές της ζωής και των πραγμάτων της Ελλάδος και ξέρουμε τι μάχη που είχε κάνει το 1994 ο Καραμαλής και δεν κουνιόταν μετά η Τουρκία. Όπως και η πρόκληση απάντηση του Παπανδρέου Βήθη σε το χώρα αργότερα, που ήταν γερόλικη αυτή στην πολιτική. Είναι τι συμμαχίες κάνεις, παιδιά. Σε ένα πόλεμο δεν είναι τα βάζω και πιο δυνατό να είσαι, δεν λέει τίποτα. Τι συμμαχίες γίνονται όταν γίνει κάτι που δεν εύχεται κανείς να πάνε να σκοτωθούν παιδάκια. Αφήστε τώρα που είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν πάει με για τα γάνια τώρα. Σου ρίχνει διαφορετικά. Λοιπόν, δεν είναι την ώρα που κάνεις τον πόλεμο. Είναι τι συμβαίνει μετά, ποιους συμμάχους έχεις, ποιοι επεμβαίνουν υπέρ σου και πώς γίνονται και κρίνονται τα πράγματα. Εκεί είναι όλη η μαγιά αυτών που κυβερνάνε σε κάτι κακό. Και εύχομαι να έχουν γίνει τέτοιες συμμαχίες που να έχει δυναμική η Ελλάδα. Δεν υπάρχει λέω τερέσμι τώρα αυτούς τους καιρούς και κάτι εγώ σου ρίξω κάτω κάνω. Είναι όπως ο τσαμπουκάς έξω στη ζωή. Κάποτε έκανε η τάγα, κατέβαινε κάποιο με τα μπράτσα, τίποτα. Τώρα κάνει έτσι, σου ρίχνει μία με το πιστό, σκότωσε. Τώρα υπάρχουν άλλα. Δεν υπάρχει πια η ψυχή και η καρδιά και τέτοια. Τώρα έχουν πάει όλα τα άλλα και αποδεικνύονται και οι οργανισμοί. Πόσο παραμύθι είναι και δεν υπάρχει καμία σιγουριά σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχουν οργανισμοί τώρα να επεμβαίνουν για την ειρήνη. Όλα έχουν διαλυθεί το τελευταίο καιρό. Γι' αυτό θέλει προσοχή. Δεν λες να κάνω πόλεμο, κάνω σαμπουκάκι, κάνω εθνικιστικά του κόλου. Θέλει προσοχή.
Αλλά εγώ βλέπω μάζοξη πολύ κόσμου πολεμικού υλικού στο Αιγαίο. Γενικά. Λοιπόν, καλησπέρα φίλε Ηλία. Καλή εκπομπή να έχεις, φιλιά και ευχές σε όλη την παρέα. Γεια σου Γρηγόρη μου, Γρηγόρη Σουρφλής και ο Μάριος Θεοδοσίου, πολύ νευρικός σήμερα, αποχωρώ. Στο καλό Μάριε, βλέπεις τον εαυτό σου φαίνεται είσαι νευρικός, δεν εξηγείται αλλιώς. Τώρα πολύ παρθένα μας το παίζεις. Θα αναφύγεις, θα μας κάνεις, θα ξέρεις τώρα που μας έκανες, δεν θα έχουμε τώρα νευρικότητα, θα είμαστε σε μια ηρεμία. Άντε στο καλό, έχεις μπει για να κάνεις τάγα, τέτοι σαν κότα, να πεις αυτό για να κερδίσεις εντυπώσεις. Αν θέλω να σου δώσουμε κανένα χρυσό τέτοιο, να σου δώσουμε. Λοιπόν, κάτσε από για τα φίλο μου το φοβερό το Δημήτρη τον Μπούτλα. Κιέβη, Εβάκι που μπαίνει εδώ. Εκεί έχουν το εκπληκτικό πεζό Κουτλασκάρ. Στη γέφυρα, στο ύψος την επί της οδού Πειραιός, στη γέφυρα του Μοσχάτου. Πεζό Κουτλασκάρ, ένα φοβερό συγκρότημα, κάθε τι που έχει σχέση με το πεζό και βέβαια με συγκρότημα, βέβαια, όλα ό,τι χρειάζεται ένα αυτοκίνητο, επισκευές, φανοποιίες και όλα. Να πω για το φίλο μου τον Αντρέα το Μόρφη, Body Move. Σήμερα δεν ξέρω, φανταζόμουν να φοράω η Body Move. Body Move, Αντρέας Μόρφης, ένα μεγάλο όνομα, τώρα που αρχίζουν αθλητικά, βόλτες και τέτοια. Αθλητικά. Χαμηλές τιμές, φοβερό υφασμά, φοβερό υλικό, δεν σε κουράζει. Ο Αντρέας ο Μόρφης, Body Move. Παντού, από λαϊκές, σε όλη την Ελλάδα, 1000 μαγαζιά είναι. Αυτό το μεγάλο όνομα, ελληνικό ρούχο, που έχει κατακτήσει μέχρι την Κίνα. Το ρούχο της Κίνας το έχει χτυπήσει ο Αντρέας ο Μόρφης, Body Move. Λοιπόν, και να πούμε για το πτυκά στεργείου. Το φίλο του Ανταξάρι του στεργείου, το φοβερό μαγαζί εκεί στους Αγίους Αγίους. Φοβερό μαγαζί με ειδικό, με την εμπειρία της δουλειάς. Οπτικά δεν πας σου κάνουν γυαλιά και σου στραβώσουν. Είναι μεγάλο πράγμα τα οπτικά, τι γυαλί σου δίνει, τι σου φτιάχνει. Και ο Ανταξάρι του στεργείου είναι top επί χρόνια σε όλες τις περιοχές γύρω. Όχι μόνο στους Αγίους, σε όλες τις περιοχές γύρω από τους Αγίους που να υποτιμάμε άλλα. Οπτικά μαγαζιά. Και να είναι καλά και ο γιατρός μας εκεί, ο Στεργείο Γιάννης. Λοιπόν, και η Μαρία εκεί που είναι με τα άλλα τα παιδιά, τα ευγενικά μέσα στο Στεργείο, πιο πάνω από την πλατεία των Αγίων Αργύρων, απέναντι από την αστυνομία. Αυτά για οπτικά Στεργείου. Τώρα, ό,τι χρειαστείτε, πήγαινε, πέστε το όνομά μου. Σε καλό θα σας βγει. Και βέβαια, δικαστήριο κλαμπ, πόρτε καφέ. Δημήτρη Μόσχος, ένας επαγγελματίας φοβερός. Δεν τυχαίο, σε αγώνες φύσκα. Μεγάλες οθόνες, εκπληκτικά εκεί στην Αγία Παρασκευή. Από το πρωί καφέ, το κόρτε καφέ. Το βράδυ μέσα, δικαστήριο κλαμπ με τα live που αρχίζουν από σήμερα, από χθες, τη Δευτέρα, που είναι η έγκριση, από σήμερα. Και φυσικά, καθαρό ποτό. Είναι μεγάλο πράγμα, διασκεδάζετε, παιδιά, και μην είστε ψόφιοι δύο μέρες. Σαν υπνοτισμένοι. Το ξαναλέω. Δημήτρης ο Μόσχος είναι ένας μεγάλος επαγγελματίας που ξέρει, γι' αυτό κρατάει και τα μαγαζιά του έτσι. Και η Φανή εκεί να είναι καλά, αυτή η κυρία και ευγενέστατη. Και πάμε λοιπόν τώρα το φίλο μου Γιώργο Παπα. Το Παπαγιώργη, τον Ντόνατς. Ναι, τον Γιώργο. Τον. Πού είναι, είναι στην Αργυρούπολη. Πολύ καλά, γιατί παλιά το ξεχάσω. Και έχουμε για το Σταύρο που μπαίνει πολλά βράδια ο Καλιακούδας, ο Κασκαντέρ του Ψάλτη, του κολόνου της ταινής που κάναμε, ο φοβερός, ένα καφέ εκεί στην Ιωνίας 17, πίσω από το γήπεδο το καινούργιο και που γίνεται τσάεκ. Ένα ωραίο καφέ, να φέρω κουβέντα και για αυτό το μαγαζί, ενώ για το George Gally, Γιώργος Καλιτζέρος, για εκπαιρεώσεις κάθε είδους διπλωμάτων, ταξί, πράγματα εκεί στη Λιωσίο. Γιώργος George Gally, για εκπαιρεώσεις κάθε είδους σε διπλώματα και βέβαια ένα πάρα πολύ εξυπηρετικό όνομα με χαμηλές τιμές. Για να έρθουμε τώρα όμως στο Παπα-Νικολάου τον Γιώργο που είπα πριν, έτσι. Να έρθω τώρα στα επόμενα μηνύματά σας, παιδιά, μετά από τον τσαντισμένο Μάριο που βλέπω είναι πολύ νευρικός ο κύριος Ηλίας και αποχωρεί και θα στενοχωρηθώ αν τον δω μέσα. Μάριος, γι' αυτό μιλούσα φίλε, χάρη και η απουσία πανάξεων παγνοής που έκαναν επιθεώρηση, αλλά και γιατί όχι, και η δική μου, ας τα δω με 7 επιθεωρήσεις σε μισό λεπτό. Δεν θα τα βγει όλα.
Γράφεις πάρα πολύ ωραία, Μαρία, και με εκπροσωπείς εκπληκτικά με αυτά τα λόγια για τις δικές μου τις δουλειές επιθεώρησης. Σ' αρέσει? Ωραίο. Το έγραψες, το διαβάζουμε και ο κόσμος, έτσι. Και νομίζω πως δεν το έβγαλε τελικά. Το άφησε εκεί πέρα. Ο Χάρης και μπράβο του. Λοιπόν, και ο... Θα δείξει τίποτα, λέει ο Δημήτρης. Τι Δημητρία, από τι πάσχεις, να σου δείξω. Πες μου φίλε, να πεις τι θα σου δείξω για να δούμε τι. Θα σας πω προς την υγειά σου μετά. Για μου το Δημήτρη, Μιχ. Δημήτρης Μιχ, ωραία Μιχ. Είναι Μιχ, τι και τι μπορεί να βράμε. Μιχ είναι... Όχι επίθετο, έτσι. Μηχανόβιος, όχι. Μιχ, έχω ένα φίλο από το Πακιστάν. Για παίρνω μας, Δημήτρη, τι είναι εκεί και τι θέλω να σου δείξω. Λοιπόν, πάμε στο βόδι. Εγώ ένα ξέρω. Με τους δίθεν φίλους, π.χ. ο ΙΕ και άλλους, δεν θα κουνηθούν, γιατί δεν τους νοιάζει ότι κάνουμε, λοιπόν, θα το κάνουμε μόνα, που έλεγε ο γέρος του Μωριά. Φώτη μου, έτσι πάντα ήταν Έλληνας. Πραγματικά μόνος, απλώς μπορούσε να κάνει συνεργασίες από τους καιρούς, πώς έκανα με τους Ραΐν κάτω, που είναι πανίσχυρο, και με την Κύπρο, καλά έκανε. Θωρακίστηκε η Κύπρο με αυτό με το Ισραήλ. Είναι καλό να έχεις δυνατούς συμμάχους, για το Ισραήλ δεν παίζει. 3-3,5 εκατομμυρία και κόσμος, αλλά δεν τους κουνιέται κανείς. Με τις πυρηνικές τους και όλα. Εδώ σε θέλω. Έτσι έρπε να είμαστε. Αστακή. Για να βγαίνουν οι προοδευτικοί να λένε όχι οπλάκια, όχι τάδε, και να γινόμαστε ρεζίλοι και έρμεο του κάθε Ερντογκάν. Αυτό θέλουν οι ψευτοπροοδευτικοί στην Ελλάδα. Και όταν λες το αντίθετο, να ανισχυρεί η Ελλάδα, σου λέει πω είσαι φασίστας. Τόσο φασίστες είναι. Και εννοώ κάθε κόμμα τους όσοι έχουν αυτά τα μυαλά, ότι όλοι μιλάνε, λες και μιλάνε σε ένα, παιδιά, είναι μερικά μυαλά στην Ελλάδα, δεν μοιάζει πιανού κόμματος. Ειλικρινά σου μιλάω, είναι οι ψευτοκουλτουριάριδες, οι ψευτοπροοδευτικοί, είναι στο δικό τους κόσμο, είναι ηλίθιοι, ξεφτιλίζονται και αν τους βάζει σε διεθνή σκακέρα για να διεκδικήσουν τίποτα, τους ραπίζουν και τους ξεφτιλίζουν. Γιατί νομίζω ότι είναι παρθενικός ο κόσμος, ότι είναι αγνός ο κόσμος. Δεν έχουν καταλάβει πού ζουν σήμερα. Δεν έχουν καταλάβει πώς είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Δεν έχουν καταλάβει πώς είναι μια ζούγκλα έξω και αν δεν είσαι ισχυρός σε φάλα. Αυτό έχουν πάθει οι ψευτοκουλτουριάριδες και εσείς βάλτε τους όπου πολιτικά γουστάρετε. Από άκρα αριστερά μέχρι άκρα δεξιά. Όπου είναι ηλίθιοι στο μυαλό και λένε μπα, εμείς το μας πειράζει, εμείς αυτό. Παγκόσμιο με αυτά τα κέντρα, αυτό η ζωή μας είναι με αγάπη στον συνάνθρωπο. Και βλέπεις λαοί να ζουν, είναι τόσο γελοί και τόσο πίσω που απλώ την παιδιά μεγαλώνουν. Να ζουν στην κοσμάρα τους. Στην κοσμάρα τους, κατάλαβα στα δύσκολα, να ζητάνε βοήθεια. Αυτό είναι κότες. Να λένε μη στα σύνορα, όχι, 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 όχι. Αλλά αν βλέπαν τα σκούρα και να κυβερνήσει π.χ. άλλες, μπορεί να λέω τώρα υπέρ του Μητσοτάκη, αλλά καλά έκανε και κλειστά σύνορα, να είναι σε στυλ βοηθήστε μας, πάνε να μπουν οι ξένοι από τα σύνορα. Ενώ κατά τα άλλα, ναι, ναι, αδέρφια, αδέρφια, όλα τα σύνορα μην υπάρχουν, πώς τα διάρρωση έχουν καλοχύσει έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω ποια σχολεία σας καλοχύσανε, ότι αυτός ο κόσμος και ο νόμος της ζούγκλας που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, εσύ να το θεωρείτε σαν αδερφές. Και αδερφές έχουν πιο καρδιά. Αλληγορικά το λέω σαν αδελφές, που είναι υποτιμώ τους ανθρώπους τι κάνουν στο κρεβάτι. Σαν γυναικούλες, και ούτε οι γυναίκες είναι που έχουν καρδιά. Δηλαδή κάνουν τάχα το ότι ναι, αγάπη, ναι, ναι, αλλά βοήθεια, βοήθεια στα δύσκολα. Αυτό πάνω μας κάνουν και τα παιδιά. Και έχουν γίνει και τα παιδιά μας βούτυρα. Και δεν ξέρουν τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία. Πόσο είναι ρεαλιστικά τα πράγματα. Και είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Δυστυχώς έτσι έχουν γίνει. Τώρα κάτω τι γίνεται, μην κουνηθεί ο Ερντογκάν. Για να έρθουν αυτοί που κάνουν τους φίλους με τους Τούρκους και αδέλφια όλοι και αδέλφια αυτό και αδελφοσύνης και του κόλου. Για να έρθουνε, για να τους πούνε να πάνε να πολεμήσουν, θα πάνε καθόλου. Λοιπόν, καμία εκπομπή με τον Παναγιώτη Ντουλάτο θα κάνει στο μέλλον.
Πάρει χρόνια πάλι να του πει αν είναι φίλο ο Ντουλάτο. Ξέρει πολύ καλά πω εκπομπέ. Μετά τα παιδιά τη νύχτα, εγώ έκανα τι περισσότερε εκπομπέ στον Ντουλάτο τηλεόραση. Μετά τα παιδιά τη νύχτα που τον σταματήσαν και όλα μόλι ετοιμάζε κάτι φοβερέ εκπομπέ και το βιβλίο του ο Πάνο, τον συμπαγώ πάρα πολύ. Πε του ποιο του έκανε τι περισσότερε εκπομπέ στην ελληνική τηλεόραση. Του Πάνου του Ντουλάτου. Οπότε ρώτησε τον, πού να τον ψάχνω βρει ένα νησί που έχει πάει κάτω ή που θέλει να βγαίνουμε Skype. Και που βγαίνει συνέχεια στην Αμερική, βγαίνει το παιδί και μιλάει εκεί. Εγώ το συμπαθώ και το λέω αυτό. Πες και του πες σου φέρω Κακλαμάνης σχόλιο. Ότι ψηλοφτές, πες του και με αγάπη. Πώς βλέπουμε, να σου δώσω μία απάντηση. Φίλε Γιώργο, θα σου πω πώς βλέπουμε. Χιλιάδες. Να τα κοιτάς σε κομπές μου και να πας στο Facebook, φίλε, επειδή είσαι λίγο κομπλεξικούλης, να σου ανοίξω λίγο τα μάτια, θα πας να δει όλες τις εκπομπές στο Face από τις 15.000, από τις 11.000, από τις 8.000, από τις 5.000, τις 4.000, τα 300 άτομα, τα 500 άτομα, τα 700, θα κάνεις ένα σώμα, βάζεις το μεσονόρο και θα δεις πως βλέπουν καμιά όλες τις εκπομπές, το μάτι τους πηγαίνει, γιατί και το κανάλι για τη θεματικότητα, με καμιά για πλάκα μεσονόρο το μήνα, φίλε, 3 με 4.000 κάθε εκπομπή, που είναι φοβερή επιτυχία για διαδικτυακό κανάλι. Δεν μιλάω για τις 35.000 που έχουμε την εκπομπή εκείνη, δεν μιλάμε τις 15.000 που κάνει το 11.000, ούτε το 5.000 που είναι ούτε 7 σε λίγο. Γι' αυτό σε ένα μαθηματάκι λίγο, επειδή είσαι λίγο άλλη μορφή κοτούλα εσύ. Έχεις μπει μέσα από όσο βλέπουμε και εσύ θα είσαι σίγουρα από αυτούς που υπακούν έτσι, σαν ζώα, ο Γιώργος Γιώργης, Σοφοκλέος. Θα είσαι στραβός φαίνεται και δεν βλέπεις, γι' αυτό ρέψε να έχουμε αυτό. Λοιπόν, Ζόρζ, θα πρέπει να είσαι από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν πως και ο Παντελίδης τρεις φορές του να έγινε με το 1,5 εκατομμύριο μέσα στο μπάνιο του. Τι ασφαλά, έχουμε διαφορετική φιλοσοφία εμείς. 1,5 εκατομμύριο σου βάζανε σένα και νομίζω ότι είναι με 1,5 εκατομμύριο. Και αλλού που βλέπεις 100 like που μπορεί να έχει 500 ή μπορεί να βλέπεις ένα live και έχει γράφει 2.000 ενώ είναι 15.000, εσύ θα είσαι στραβωμένος να πιστεύεις αυτά που βλέπεις. Εγώ όταν έλεγα τον Παντελίδη, θέως χωρέστομαι, αυτό το πανάξιο και νέο παιδί, τον έλεγα 1,5 εκατομμύριο, γέλαγα και έλεγα καλά τον φτιάχνετε εκεί πέρα. Άλλοι βλέπετε, άλλοι είστε και άλλοι νομίζουν ο καθένας από τη δική του πλευρά. Αυτά φίλε για το φίλο μου τον Γιώργο, να ξέρει χρόνια αργότερα όταν θα ακούει και τα μέσα ενημέρωσης που ακούει τώρα, όταν λέγαμε πριν 20 χρόνια ότι δεν ήταν η θεαματικότητα του κάθε καναλιού τάδε. Δεν ήταν ο τάδε με 80% που λέγανε ο Ίξης Λαζόπουλος. Δεν ήταν ο τάδε με 40%. Μοιράζει διαφημιστική πίτα. Εσύ θα κοιμόσουν τον ύπνο του δικαίου, γι' αυτό και να μην τώρα ότι λες κάτι. Πάμε λοιπόν στην είδα την Κοϊνάκη. Καλησπέρα, Λιακουράκη. Μισό λεπτό, Κοϊνάκη. Γιατί πάει. Καλησπέρα, Λιακουράκη. Δήμητρα, Κοϊνάκη. Καλή εκπομπή, την καλησπέρα μου και καλή εβδομάδα σε όλους μας. Φιλιά, να είσαι καλά, Δήμητρα. Και να δεις πότε θα κάνεις, αν και έκανες πια εκπομπές και ετοιμάζεται το κανάλι του κανένα να σου ανεβάσει από εκπομπές που έχεις κάνει μέσα στα μακαρόνια κορώνα. Όταν έκανες εκείνες τις μέρες που ήσουν τολμηρή, που έκανες εκπομπές κάθε βράδυ, κάθε δύο μέρες, που έβγαινες και σάρωνες. Έτσι. Και ετοιμάζονται να ανέβουν που δεν είχαν ανέβει και είναι στο Face. Εκεί πέρας μπει ο φίλος μας ο Τζόρτζ. Ψολοκόους, πώς το λέγει, Ψοφοκλέους, να δει τις 4, τις 5.000, τις 11.000, τις 8.000, όλα αυτά που είναι ανεβασμένα στο Face και μετά τι κάνουμε. Όταν την ανεβάζουμε στο YouTube, εξαφανίζονται και μηδενίζουμε αν την κατεβάσουμε την εκπομπή. Μερικές τις έχουμε κρατήσει εκεί όπως την Κωνσταντίνα Αντικαρά που είναι 35.000 τώρα και φίλε Γιώργο, περαστικά σου για το φίλο μου τον Γιώργο εδώ με το ψευδόνυμο που έχει βάλει και χωρίς κεφάλι ένα κίτρινο που είναι από εκείνη την παρέα εκεί. Γεια σας, παιδιά. Άντε να περνάτε καλά. Χαιρετισμούς εκεί. Ευλογημένοι να είστε με πνεύμα σήμερα που είναι το Αγίου Πνεύματος. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα να κάνουμε... να πάμε λίγο να διαβάσω λίγο μετά την Κοϊνάκη τι έχουμε και να κάνω κανένα σχόλιο. Έχουμε το Φώτη. Όσοι και να είμαστε, είμαστε όμως όλοι κακλαμανικοί. Μα γίνεται και αυτός ο Γιώργος ο... Βρέμι,
Γιώργο μου, σου είπα, ακόμη και αυτό που αντέγραψες από εκεί που λες το 3, πάλι ψεύτης είσαι και δεν βλέπεις στραβός. Φαντάς πόσο μικρό μυαλό, πόσο μικρότητα έχει και ψυχή που έγραψες 3. Σου χαρίζω κι εγώ άλλα 3. Να γίνουν 6, να γίνουν τουλάχιστον ξαπιάσουμε ένα αριθμό, ρε παιδί. Εντάξει, αφού είναι 3 έτσι. Λοιπόν, πάμε στον Πάρη. Δεν ήξερα ότι είχες κάνει τόσες εκπομπές με τον Τουλάτο, επειδή στο YouTube έχεις ανεβάσει μόνο μία. Έχεις δίκιο, φίλε. Άκου τι ατυχία έχω, Πάρη μου, γιατί είναι πάρα πολύ ικανή η παρατήρησή σου. Του Τουλάτο του έχω ανεβάσει μόνο μία που κάναμε εδώ. Και αυτό μέσω Skype, με το άλλο κανάλι. Εδώ όμως, στο διαδικτυακό κανάλι. Άκου τώρα τι συμβαίνει. Έχω φτάσει, δεν μπορώ να γυρίσουμε κάμερες, να δεις μία σειρά από ένα τοίχο ολόκληρο από κασέτες, αυτό το χρυσό αρχείο. Που έχουμε του γονεί την πρώτη πρωτιά στη ζωή του, πρώτη φορά στη ζωή του, νότιδες και όλα αυτά τα φοβερά ονόματα. Μέσα σε αυτές λοιπόν τις κασέτες έχω φτάσει σε μία χρονολογία καναλιών. Ή μάλλον δεν τοποθετώ καλά, γιατί τον Τουλάτο τον καλούσα ακόμη και τον 92. Έχω φτάσει σε κάποιες εκπομπές. Εκεί λοιπόν που είναι σοκ της νύχτας που ήταν καλεσμένος του Λάτρος, δεν έχει κανέβει καμία εκπομπή. Μόνο μία-δύο. Τώρα τελευταία έχω ανεβάσει κάτι κομματάκια, δηλαδή σοκ. Από πού? Από το έξτρα το σοκ. Το τελευταίο σοκ που έκανα από τα 4 κανάλια, 5 που έχω κάνει την εκπομπή σοκ, γύρω στις 2.000 εκπομπές. Από τις πρώτες εκπομπές σοκ λοιπόν, στο Χάι, στη Λετόρα, στο Καρατζαφέρι, αλλά ειδικά στο Χάι που είχα τον Τουλάτο, δεν έχω ανεβάσει καμία, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όλες οι εκπομπές με τον Τουλάτο είναι εκεί, ακόμη μέσα σε κασέτα VHS. Και αυτό είναι κάτι που έχω λόγο να σου πω ψέματα, γιατί επειδή σίγουρα γουστάρεις τον Τουλάτο και θα μιλήσεις, θα είμαι ψεύτης εδώ να πεις αυράτη, αν πεις την παραμύθια λίγες. Πες του, πού έχεις κάνει τις περισσότερες εκπομπές και θα σου πει περισσότερο με τον Κακλαμάνη παρά με τα παιδιά της νύχτας. Λοιπόν, για να δω πώς καταφέρω. Θα μου βγάλει τίποτα. Ναι. Α, εντάξει τώρα, τι να σου δείξω. Θα σου έδειχνα απέραν τις κασέτες που είναι. Δεν πειράζει, άστο. Δεν πειράζει, γιατί είναι. Τώρα να σου δείξω και να σου αποδείξω κάτι το οποίο μπορεί άνετα και μόνο από το Τουλάτο να το εξακριβώσει. Λοιπόν, Πάρης. Δεν ήξερα ότι έχει κάνει. Α, μετά τον Πάρη το φίλο μας. Ναι, Πάρη μου, έτσι είναι. Πρώτα τον πάνω και στέλνω ένα μήνυμα και παίζει μου ο Κακλαμάνης ότι κάνατε μία και αυτό από Skype στο διαδικτυακό. Τις άλλες εκπομπές πες δεν έχει ανεβάσει καμία. Έχει κάνει πολλές. Κάνε αυτήν την ερώτηση και μπες τώρα μέσα. Στείλτε ένα μήνυμα και πες χαιρετισμός. Λοιπόν, Πάνος. Λάκο, τι θα γίνει, ρε φίλε, εάν γίνει κανένα του από τους Τούρκους, τότε να μας δω από μια μέρα με όλους τους λαθρομετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα μας, θα μας φάξουν νύχτα. Κοίταξε, Πάνο. Όλοι βρίσκονται με ένα υπέρ σύγχρονο κινητό. Υπακούν στα αυκελέσματα, είναι πανέτοιμα όλα, γράφεις κάτι σοφό, παρόλο που το έχουμε δει και στο διαδίκτυο, προς το λέμε ότι το λέμε εις απόψη, και έχω αφήσει υπονοούμενα εγώ, ότι δεν είναι καθόλου μανούλες με παιδάκια που κλαίνε, απλώς πνίξανε μερικούς για να δείξουν τάχα πώς είναι, είδατε τι ηλικίες έχουν μπει, τους είδατε τι φοράνε, τους είδατε πώς προϋπαντούνε, ποιοι, ηλίθια ακόμη και δική μας, και είδατε τι κινητά έχουν και τι ρουχαλάκια φοράνε. Κατά τα άλλα είναι κατατρεγμένοι. Και μέσα αυτούς έχουν ρίξει και μερικά γυναικόπαιδα να τα πνίξουν. Σου λέει να κάνουμε τη δουλειά μας και απνιγούν και μερικά παιδάκια. Βάλτε εκεί να δείχνουμε όπου κατεβαίνουν τα παιδάκια, βοηθήσουμε τα παιδάκια τις μανούλες. Έχετε δει 40, 50, 60 ταλαιπωρημένους να περνάνε με τις βάρκες. Τα λες όλα όμως, μα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εύχομαι να μην κοιμούνται τα εδώ μυαλά. Και εσύ, Γιώργο, πώς το λένε, αυτό το τραμπάκουλα μπήκε πριν, γιατί μου τη βιδώνουν κάτι τέτοια βουτυρόπεδα. Γιατί σε μένα το παρελθόν μου έχω δείξει 6.000 εκπομπές, τέτοια ονοματάρες και τέτοια. Ούτε στο όνειρό σου, Γιώργο, να τα κάνεις, αν είσαι κάτι συνάδελφο. Αλλά Γιώργο Ζημοκλέου, αντί να ασχοληθεί με αυτά, ασχολείσαι πώς συμβαίνουν σε μια εκπομπή κορόιδο.
Αντί να ασχοληθείς να ανοίγεις το μυαλό σου, κρίμα που φέρεις και κυπριό όνομα. Κυπριακό όνομα έχεις πάρει ψευδόνυμο εκεί, για να ξεγελάσεις. Αντί να ασχοληθείς με αυτά που είπε ο Πάνος τώρα, δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα γίνει, δεν ξέρουν από τους έρχονται. Θα πολεμάνε μπροστά, χτύπα ξύλο, πολεμάνε και πίσω την πλάτη θα έχουν την δέκατη φάλαγγα. Και μου κάνεις και τον Έλληνα και μου έχεις βάλει και κύπριο όνομα, που οι Κύπροι ήθιστε να έχετε κάποιους σαν τον Παπαδόπουλο. Θεός χωρέσ' τον, που είπε στα τέτοια μου. Εγώ έχω Έλληνα, αλλά δεν καταλαβαίνω τίποτα. Θα πω στο σχέδιο Ανάν, όχι. Αυτοί είναι οι Έλληνες. Και εσύ κάθεσαι και με ασχολείσαι με μαλακίες. Γι' αυτό έχει φτάσει η Ελλάδα εδώ, που δεν είσαι Κύπριος. Παραμύθι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στο φίλο τον Γιώργο τον Ιλιώδη. Ηλία, γίνομαι λιώμα. Το ξέρω, Γιώργο Δημητρόπουλε. Τραγουδάρα έχεις. Τραγουδάρα και ένα άλλο τραγούδι φοβερό μ' άρεσε πολύ, φίλε. Που δεν μπορώ να θυμηθώ που το έβαλε ένα βράδυ λίγο. Φοβερή φωνή. Φοβερό. Καλά, πάντα εσύ έχεις φωνάρα. Φυσικής στα κέντρα. Έχεις κάνει τις καταστάσεις της ζωής σου με λουλούδια, με πιάτα, με έχεις το καλό. Τις καλές, το καλό. Την καλή νυχτερινή ζωή. Έχεις γράψει τον ωραίο δικό σου δρόμο. Και φίλε, σου εύχομαι να πας καλά. Γιατί αυτή η καιρή είναι τον αγώνα που κάνετε. Και όποτε θέλεις εδώ, εδώ όποτε θέλεις εκπομπή. Όποτε θέλεις εκπομπή, αφού έχουμε παγώσει λίγο στις τηλεοπτικές εκπομπές. Όποτε θέλεις, Γιώργη, λέμε και μου κρατάς και δείχνουμε και το τραγούδι σου. Αυτά για το φίλο μου τον Γιώργο του Δημητρόπουλο, που είναι μάγκας, ωραίος τύπος. Λοιπόν, Γιώργο μου, εγώ δεν έβρισα. Λέω, Γιώργο, είσαι μικρός, μικρόψυχος είσαι. Μπαίνεις και μου γράφεις τρία. Σου αξίζουν τα τρία. Με κατάλαβες, έχεις μικροψυχία, δηλαδή έχεις μπει μέσα και δεν κοιτάς τι λένε. Κοιτάω και το πολλό το έφρε. Εν το εύτο πολλό να ξέρεις, αλλά πού να ξέρεις τώρα τι σου λέω. Άκουσες τώρα αλαμπουρνέζικα. Όχι στο πολύ το καλό, στο καλό το πολύ. Αυτή είναι η φιλοσοφία η δική μου. Και θέλω εκλεκτούς. Έχουμε κάνει και με 15.000 και δεν μου κάνει τίποτα. Και τι έγινε. Και με 10.000 και με 8 και με 5. Μιλάμε για διαδικτυακό κανάλι που είναι μεγάλη περίπτωση να μαντρώσει τον κόσμο. Και λοιπόν τι έγινε, ενδιαφέρει τι αποτέλεσμα βγαίνει στο τέλος της εκπομπή που ανεβαίνει για πάντα στο διαδίκτυο. Αφού είσαι μικρός, γι' αυτό δεν σε έβρισα, μου λες τόσα γκώτα. Εγώ δεν σε έβρισα. Και λοιπόν και πάλι μιλάς, κοτίστηκα. Δεν μιλάς σαν άντρας. Μπήκε μέσα, πώς σε βλέπετε, λέει, σαν γυναικούλα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Γλυκίδα Δημητρούλα. Πάτε στον Γιώργο τον Δημητρόπουλο. Αυτά για τον Γιώργο τον Τζορτζ Σοφοκλέους. Αυτό το λαμογέ του απαντάω έτσι. Όχι στον Γιώργο τον Δημητρόπουλο, το φοβερό τη φωνάρα μας. Λοιπόν, Γιώργο μου, όποτε θες, Δημητρόπουλε. Και πάμε Δημήτρα Κοϊνάκη. Επίσης πάνω μου. Ο Πάνος Άννη, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Γλυκίδα τη Δημητρούλα. Και πάμε στο τόση ώρα βλέπω πάνω από δέτη. Από κάτω θα τελειώσει η εκπομπή, δεν ζελεσί το σύνολο. Και πήγε να δει καμιά άλλη εκπομπή. Εντάξει. Έχει μπει μέσα, είσαι γρουσούλη και μπαίνει λιγότερο. Τι να κάνω τώρα. Πετάξουμε σε ένα έξω, σε πετάω. Σε αφήνω εκεί να γράψει μαλακή. Λοιπόν, και πάμε. Τον Τίνο τον Καζδάκη και πάμε στον Τζόρζο και τη Φίνου Θεά. Ναι. Αφού τη βλέπει Θεά, τι α σου κάνω. Φαντάζει τα γούστα σου. Από εκεί με χρησιμοποιεί μετά το 3. Πάει ρίχνει κι άλλα 3. Λοιπόν, Τίνο τον Καζδάκη. Καλησπέρα, Θεέ. Άργησα λίγο, αλλά είμαι εδώ μαζί σας. Γεια σου, ρε Τίνο μου. Κασουδάκης και μετά τον Τίνο, πάμε στα Βούλα Γουρουγουρά. Καλησπέρα, Ηλία μου. Ωραία, ωραίο κομπολόι. Ναι, είναι ασπρόμαυρο. Βλέπεις πως είναι και τα γράμματα εδώ στην μπλούζα με το τέτοιο. Σταυρούλα, συνήθως έχω παιδιά κάτι με κούτσικα ωραία σιδερένια. Κομπολογάκια έχεις την τώρα σίκα. Αλλά αυτό εδώ πέρα, έτσι το βρίσκω λίγο βολικό, είναι ωραίο. Είναι σαν πως τα και χρυμπαράκια, έτσι. Λοιπόν, για πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο που θέλω να κάνω πέρα από αυτό που συμβαίνει στην γειτονιά, πέρα από αυτό που τα πράγματα τεντώνονται σκηνή, πέρα που σαν να γίνονται προετοιμασίες και με άλλα κράτη μαζί, δεν ξέρω τι παίζεται. Δεν ξέρω αν είναι αυτός ένας ακόμη φόβος για τον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι για να γίνει κανένα μπούλα γύρω για να χτυπηθεί ακόμη και το καλοκαίρι μας σε τουρισμό. Εύχομαι να πιάνω ψεύτης. Δεν ξέρω κατά πώς θα προχωρήσει η Τουρκία. Το να προχωρήσει η Τουρκία είναι σαν να κάνεις την κότα ή κάνεις πόλεμο. Είπα τη θέση μου στην προηγούμενη εκπομπή και έβαλα και τίτλο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, μάμου, σου και τέτοια. Πότε θα είναι
Και τι θα είναι αυτό, για ποιο σκοπό γίνονται αυτά, δεν ξέρουμε τίποτα. Ξέρω μόνο ότι συγκεντρώνονται κάτι εκεί γύρω. Συγκεντρώνονται στόλοι. Όχι μόνο Ελλάδα, Τουρκία, συγκεντρώνονται. Αυτό μόνο, και από εκεί και πέρα ο Θεός, όποιος Θεός, βοηθός. Για από εκεί θα λένε το Θεό της τον Αλλάχ και εμείς από εδώ θα λέμε το Χριστό. Έτσι είναι τα πράγματα. Και να έρθω σε, πάλι να μην ξεχνιόμαστε, πριν πάμε σε άλλο σχόλιο, πάμε στο Φώτη. Όλοι αυτοί, ούτε πρόσφυγες ούτε μετανάστες είναι λάθρο εισβολής. Πρόσφυγας φεύγει, αλλά πάει σε ομόθρησκη χώρα. Μετανάστης πάει μεν, αλλά έχει χαρτιά. Αυτή είναι λάθρο και τα λαμόγια ΜΚΟ για να κερδίζουν. Μα γι' αυτό είπα ποιος υποδέχεται. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Δεν χρειάζεται που το έχετε καταλάβει όλοι τι ρόλο παίζουν και πόσο πολλοί υπάρχουν ελληνικά σάπια μυαλά να θεωρούν πως αυτοί οι άνθρωποι έχουν έρθει κανονικά. Όταν πηγαίνανε στην Γερμανία οι Έλληνες, τους κοιτάγανε μέχρι, οι Γερμανοί τους κοιτάγανε τον Ελλήνο μέχρι και τα δόντια. Δεν περνούσε κουνούπι. Το έχω ξαναπεί και σε τηλεόραση μου κουνήθηκε ένα στην αρχή της χρόνια πριν, όταν πρωτοχόταν η πρώτη ξένη. Μα και εμείς κύριε Κακλαμάνια έχουμε πάει στη Γερμανία και βέβαια ήταν κρίμα το επιχείρημα μου βρήκε γιατί ξεφτυλίστηκε. Σε νυχτερινή τηλεοπτική εκπομπή που ήταν πάντα, εγώ είχα ελεύθερο. Δεν είναι από στα κανάλια εμείς. Εγώ πρωτόκανα το πρώτο ζωντανό να μας τηλεφωνούμε και όχι σας παίρνουμε τηλέφωνο, ελάτε, ξέρουμε ποιος είναι και σας κάνουμε και καμιά μηνυσούλα. Εγώ έχω πει δηλαδή στον αέρα. Και βγήκε να μου κάνει το πονηρό, κατέλαγε τους Αλβανούς και μου πει άνθρωποι, προς Θεού και οι οικογενειάρχες έχουν έρθει και δουλευταράδες έχουν έρθει και λαμόγια έχουν έρθει δολοφόνοι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ είμαι εναντίον των κακών. Και εμείς και εσείς πήγατε στην Γερμανία. Στη Γερμανία ξέρανε παιδιά μέχρι και ο τελευταίος φοιτητής σε ποια σοφίτα έμενε. Έχει καμία σχέση αυτό με αυτό το μπάχαρο της Ελλάδος που μπήκανε κάθε καρδιά σκαρίδι. Οπότε Φώτη μου αυτό που λες δεν παίζεται φυσικά και έχεις δίκιο ή δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ έχουν μπει λαθρέα. Μπήκες λαθρέα και σε γυρνάνε πίσω. Αυτό είναι η αρχή της δημοκρατίας και της ελευθερίας και της οντότητας ενός κράτους. Όλα τα άλλα είναι μαλακίες. Λες και εμείς τους καλέσαμε, τους κάνουμε τα χαρτιά όλα και μετά λέμε αυτούς καλόμενοι γιατί ήρθαν. Αφού μπήκα λατρεία, σου τρυπήσαν τα σύνορα. Και ευτυχώς ξυπνήσαμε τώρα και κλείσανε πάνω. Όλα τα άλλα τώρα, φυσικά και είναι λαθρέα όλα. Και στο λαθρέο κάνεις ό,τι θέλεις και στο λαθρέο μεταφέρεις ό,τι θέλεις και στο λαθρέο είσαι ετοιμότητα σε ό,τι θέλεις και στο λαθρέο είναι οποιοδήποτε εχθροί έτοιμοι να μετατρέψουν τα χαγνούς στους πιο επικίνδυνους για την πατρίδα. Λοιπόν, Πάνος, Γιώργο παίξε μόνος σου. Δεν πες τα λίγο με τη φήμη. Λοιπόν, Πάνος Παπαδόπουλος. Φίλοι Ηλία, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πραγματικά όλοι αυτοί οι λαθροί που έχουν μπει στις ευλογημένη Ελλάδα μας είναι ο δούριος ύπος της Τουρκίας εάν δεν το καταλάβουμε αλλή μόνο μας φίλε μου σωστά έχουμε την ίδια γνώμη όπως τα λες πάνω ο Ερντογάν έχει στείλει πάρα πολύ στρατό κατά τη γνώμη τη δική μου και έχουν έρθει τάχα πνιγμένοι που αυτοί δεν πνιγόταν με τίποτα με τις βάρκες αυτή είναι η πραγματικότητα αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό που λες πάνω, έχουμε την ίδια, το έχω πει 100 φορές κι εγώ, όχι να σε καπελώσω τώρα. Ξέρω πολύ καλά ότι εδώ δεν μπαίνω να κάνω τις μάχες ένα στον άλλο. Έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι φτιαχτοί, έχουν έρθει και λυπάμαι όταν τους πάνε και σε σημεία εντός Ελλάδος σαν να βλαβαίνουν θέση. Λοιπόν, 1:04. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος Αναγνωσιάδης. Καλησπέρα φίλε Ηλία μου. Πάλι θα αρχίσουμε. Λέει τα δελτία για τον κορονοϊό. Προφανώς για να ανατροφοδοτηθεί η τρομοκρατία. Μην ξεχνιόμαστε έτσι ένα σχόλιο. Καλά έκανες Γιώργο. Το τοποθετείς πάρα πολύ καλά, αλλά προετοιμάζουν και όλα αυτά και το κλαπ στη Μύκονο και αυτά. Ακόμη και αυτό το κλαπ, σαν να τους έκανε κάτι, να ήταν συστημένο, θα πάμε εκεί να πιάσουμε για να κάνουμε. Δεν θέλω να το πιστέψω. Δεν θέλω να το πιστέψω. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα
Γιώργο, δεν θα να πιστέψω στους δικούς μας δηλαδή ότι θα μπορούσαν να πουλήσουν τόσο πολύ. Να καταλάβεις, αυτό εννοώ. Κάνω τούμπα το σχολείο σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν πιστεύω πως θα γίνει τόσο. Δεν το πιστεύω πως θα γίνει τέτοιο πράγμα, γιατί τότε δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί να φέρνεις ευθύνη υπεύθυνοι άνθρωποι ενός έθνους, ενός κράτους, και να θέλει να πάθει τόσο κακό. Τότε δεν είσαι κυβερνήτης. Και δεν μιλάω για τον Μητσοτάκη, μιλάω για όλους όσους φέρουν ευθύνη και κάνουν πως κουνιούνται ότι είναι σε κάποιες θέσεις και ξέρουν. Τότε έχουν πια κάνει το δικό τους λάκκο, πέρα από το Κοσμάκι. Λοιπόν, για να έρθουμε λοιπόν τώρα, μετά από το φίλο μου τον και να είναι καλά, ο οποίος μπαίνει κάθε τόσο, γράφει ένα σχόλιο ο Γιώργος Αθανασιάδης, και πάμε, παιδιά, μία και έξι, και μία και τέταρτο να το φτάσουμε, και πολύ είναι. Με το Βιτριόλι εγώ πιστεύω ότι την έχουν βρει. Αυτή την ιδέα έχω, ότι την έχουν βρει τη γυναίκα, θα πάει κάποια έκπληξη, συνεχίζω να το λέω ότι είναι κάποια έκπληξη, ότι παίζεται κάτι που θα είναι, δεν είναι κάτι το απλό. Εγώ έχω πει, αλλά δεν μου επιτρέπετε, όχι να κάνω το πονηρό. Το έγραψε ένα βράδυ σε μία που ήταν καλεσμένη εδώ πέρα, ένα κορίτσι, και της έγραψε σε ένα κύκλο κάτι. Για να δύο πράγματα υποπτεύομαι, πως είναι και όχι, είναι μίσος ιδιαίτερο. Δεν είναι ένα απλό γκομενιλίκι. Αν είναι έτσι, με την έννοια το ότι μία της αντίπαλου, μία γυναίκα για γκόμενο κάτι. Αλλά όταν έχεις και είσαι σε ένα βήμα, πρέπει να προσέχει κανείς ακόμη και τις λέξεις του. Γιατί είναι κακό να στέλνει κακό κάρμα, κακή σκέψη σε γύρω σε άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα, παιδιά, μία και επτά, και καλησπέρα και Ηλία, να είστε καλά. Γεια σου Άντζελ μου. Και αφήνω τα προηγούμενα, τα διαβάζει ο φίλος μας ο δυστυχισμένος ο Τζόρτζ Σοφοκλέος. Μην νομίζετε ότι τα βλέπω. Και εγώ τα βλέπω και οι τηλεθεατές μου, τα βλέπω, ρε φίλε. Γράφει εκεί πέρα τώρα, τη θέλεις εσύ τώρα με τη χολή σου. Βγάλε τα αποθυμένα σου και ωραίο θα είναι. Δεν τρέχει τίποτα. Μπήκε τώρα μέσα με αλλαγμένο. Το κυτρινάκι δείχνει το λαμογέ που είσαι. Φαντάζεσαι, δεν έχεις καρδιά ούτε φωτογραφία να βάλεις, τίποτα φωτογραφία να βάλεις, αφού έτσι είναι η ζωή σου. Σαν τυφλοπόντικας από κάτω, τη μέσα στα χώματα. Και έτσι έχει μπει τώρα, μας κάνεις τάχα εντυπώσεις του κόλου. Πήγε να κάνεις ένα κύκλο. Μπες μέσα και εκεί πέρα αρρωσταίνεις, φαίνεται, και γι' αυτό γράφεις αυτό που γράφεις. Πατώντας το Ηλίας Καρλαμάς, θα σου δώσει πολύ ζωή. Λοιπόν, για το φίλο μου τον. Τον Άτζε λοιπόν, καλησπέρα και γεια σου, αγγελέ μου. Θα είσαι που είσαι πάντα καλοπροαίρετος, όπως την ημέρα εκείνη που είχα κάποιο πρόβλημα και έκανες ό,τι μπορούσες να βοηθήσεις. Θέλω ακόμη να κάνω. Να δω ποιο από τα καταστήματα που θέλω πάντα να λέω την καλή κουβέντα, το φίλο μου τον Ηλία στην Επαυλήπα. Και ο Βαγγέλης και ο Κώστας που φέρουν ευθύνη σε αυτά τα φοβερά μαγαζιά. Έπαυλη Παλάς, Έπαυλη Γκάρτεν, Έπαυλη κάτω στον Ασπόπυργο, αυτό το εκπληκτικό απέραντο μαγαζί. Μετά πάνω στο Χαϊδάρι, πριν πάμε την Κατηφόρα, μετά από το Παλατάκι πιο πάνω δεξιά, στο Δαφνί δίπλα ακριβώς είναι η Έπαυλη, η ταβέρνα η φοβερή. Έπαυλη Γκάρτεν. Έτσι, εύχομαι όλα καλά εκεί στον Ηλία και στα παιδιά του, που ο καθένας έχει και μία ευθύνη. Μία αρχηγό τον Ηλία, βέβαια, το μακρύ, για την Έπαυλη. Για το φίλο μου κάτω, είπα για την Πιτσακάλια, μια και μας μπήκε η Δανάη μέσα. Και πάμε στην Νάντια. Καλησπέρα, Άρχοντα. Γεια σου, Νάντια μου. Πώς είσαι? Είδα εκεί πέρα κάτι, ποτίζεις κάτι ωραία λουλούδια, σε κάτι βεράδες. Είδα κάτι βροχές που είχες κάτω από τέντες. Ό,τι μπορώ σας βλέπω και βάζω like. Όπως σας πετύχω αρχική σελίδα, εκεί, γιατί δεν μπορώ να μπω μέσα, ξαναλέω, στους πιο φανατικούς εδώ, και δεν μπαίνω στο προφίλ τους. Και μπορεί κάποιος να πει, καλά ρε Καρλαμάνη, Παπαδόπουλος, ξέρω, Τάδε, ο Κορδάτο, καλά μπε, εμείς μπαίνουμε, συμπαραστεκόμαστε, εμείς, εσύ δεν μπαίνεις στο προφίλ μου να μας κάνει like. Αν δεν πετύχω στην αρχική, δεν τα καταφέρνω.
Και έχω πει ένα βράδυ ότι ξεκίνησα και μόλις πήγα στα 180 άτομα και ήταν ανταπέδια του καναλιού του The Like που είχαν κάνει. Μόλις έφτασε 103 ώρες και κάτι, λέω δεν ξαναμπαίνω τελείως, γιατί πήγαινα στο τάδε, πήγαινα άντια. Πάντα λέω, έβασα ένα like, ξαναγύρναγα. Πήγαινα πάνω στο Παπαδόπουλο, παράδειγμα, έκανα ένα like, ξαναγύρναγα. 3 ώρες 180. Λέω τελείωσε, όποιο πετυχαίνω πια τώρα αρχική. Και βάζει και στην, ας κερδίζουν και άλλοι και ας μην έχουν πει ποτέ και κανάλι. Βάλε like γιατί μπορεί να είναι και άνθρωποι του καναλιού. Και βάζω σε σχεδόν εκτός ηλικιότητες. Όταν δω κάτι, τίποτα σφαγμένο, τίποτα υπερβολικά για ζώα, τίποτε καμιά βλακεία ή κάνα άσχημο σαν λέξεις, εκεί δεν βάζω. Αλλά γενικά, ακόμη και σε φωτογραφία, να δω μια φωτογραφία με ένα ζευγάρι, να θυμάται κάποιος τη γιαγιά, τον παππού του, αυτό, το ό,τι θέλει. Βάζω πάντα να τα αποδίδω. Λοιπόν, για πάμε μετά την Άντια, να δω που είμαστε. Μετά την Άντια, λοιπόν, έχουμε την ιδιαίτερα αγαπημένη στη Γιώτα ή κρατημένου και Γιώτα, τι γίνεται, πώς είναι ο καιρός κάτω, έχετε ζέστη εσείς, μήπως χαλάνε την Αθήνα μόνο. Λέω, ο καιρός, μήπως τρελαίνεται και χαλάει μόνο την Αθήνα. Πώς είναι τον Αύγουστο. Αχ, σκύρα από τα πίνω. Πολύ ωραία. Είναι βαριά. Τι είναι αυτό. Μπανάνα. Με τι άλλο, τι χρώμα έχει. Κάτι έχει μέσα άλλο. 2-3 φρούτα. Και πάμε λοιπόν τώρα και προχωράμε, παιδιά. Πάμε στον, στη Γιώτα. Γεια σου Γιώτα μου, εκεί πέρα το είπαμε. Σε είδα και ο Φώτης λέει, είναι γνωστό ότι όταν θέλουν, π.χ. να ψηφίσουν κάτι κρυφά, ή να κάνουν κάτι άλλο μολοκτά, κάνουν αντιπερισπασμό. Να σου πω κάτι ρε εσύ, Φώτη μου. Μακάρι να κάνανε μερικά πράγματα μέχρι ένα όριο, να πηγαίνουν και να βάζουν και τα κανάλια ή τα κανάλια επίτηδες, να στρέφουν την προσοχή αλλού σε μέτρια πράγματα. Δηλαδή, να θέλουν να ψηφίσουν κάτι, έτσι να το ψηφίσουν, να το ψηφίσουν. Σιγά μην ελέγχα, άμα δεν έχεις την πλειοψηφία, δεν έχεις κάτι συνεργασίες πραγμάτων μέσα σου, περνάνε φίλοι ότι θες αυτούς τους καιρούς και παράνομα και όλα. Άλλο αυτό. Αυτό όμως που ρίχνουν τους προβολείς σε κάτι, να το ρίχνουν τουλάχιστον σε κάτι που να μην παθαίνει ο κόσμος. Δηλαδή, μακάρι να μας λένε για κάτι με ένα σκάλδαλο που θα βγει του κόλου, ας λένε να μην το ρίχνουν σε αρρώστιες, να μην το ρίχνουν σε κάτι το οποίο είναι εις βάρος του κόσμου, εις βάρος των μαγαζιών, εις βάρος των καταστημάτων, εις βάρος των ορθοποδήσεων ο κοσμάκης, να μην μένουν άνεργοι, να μην διώχνουν το κόσμο από τις δουλειές, να μην παίρνουν μισές ώρες, λιγότερες ώρες, λιγότερα λεφτά. Γιατί οι καταστηματάρχες τι θα κάνουν για να μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Αυτά ήταν συνδικαλιστικά όλα τα χρόνια. Άλλαξε την Παναγία στον καταστηματάρχη. Έτσι κάνανε συνδικαλιστές ηλίθιοι τα λαμόγια των κομμάτων. Διαλύγανε τις δουλειές και μετά, τώρα κλαίμε που μείνανε. Χωρίς δουλειά τα παιδάκια μας, οι δικοί μας άνθρωποι. Ποιος τους έκλεισε τη δουλειά, εσείς οι ίδιοι. Εσύ αρχηγέ συνδικαλισμού. Και δεν έχεις πώς ρίχνεις στον blog, στην blog τους ανθρώπους που τους έλεγες κλείσε το εργοστάσιο, άρχισε την Παναγία με κόκκινες σημαίες, δεν τους αφήνετε να μπαίνουν μέσα με κόκκινες. Δεν εννοώ κομματικά μόνο κόκκινες, λες και λέω κουκουέ ή λέω. Ή λέω γενικά με έξι σημαίες. Κλείσε τους ρε τις μαλάκες. Και ποιος τι πάγανε, παιδιά. Τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και τι έκανε, έμεινε αυτός ο μαλάκας που ήταν απ' έξω και φώναζε, έμεινε χωρίς δουλειά. Τον έκανανε οι βαλτοί συνδικαλιστές να χαλάνε τη δουλειά εκείνη που θα τον διώχνανε. Και έβλεπα εγώ τώρα κάτω στο καρέλι, λέω παιδιά, το κλαπτό μου είχε μείνει στη ζωή μου. Λέω καλά ρε πως, τι είναι αυτό ρε τρόστα, το έχουν κλείσει γύρω γύρω επί μέρες και λέγανε το τυχολόπιλο αράζει. 20η μέρα, αυτό ο αποκλεισμός του έκλεισε. Κλέγανε και 400 οικογένειες. Ποιοι βγήκανε κερδισμένοι. Ο λεφτάς έχασε. Κάτι θα σας έλεγα. Έχασαν αυτοί που καθοδηγήθηκαν από τα λαμόγια τους συνδικαλιστές και κλείσαν τις δουλειές. Και μου πει κανείς πως είμαι κόντρα στο συνδικαλισμό, γιατί εγώ πιστεύω στις μονάδες, στις δυνατές του συνδικαλισμού, που μετράει ο καθένας τη δουλειά του και χορεύει το αφεντικό. Ένα αυτό. Και δεύτερη μου να είσαι δυνατός στη δουλειά σου και να σε έχει ανάγκη. Και δεύτερο,
Πιστεύω στις μονάδες εκείνες που κρίνουν ποιον βάζουν αρχηγό και να βάζουν το όριο, τι κάνουμε, τι ζητάμε, πόσο. Όχι, δεν τον πεθάνουμε κιόλας. Δεν είμαστε μαλάκες να κλείσουμε. Είναι σαν να χτυπάμε το σπίτι μας. Δεν έχουν μυαλό να κρίνουν όμως. Δεν έχουν. Είχαμε του κόλου εργάτες να τρέχουν με σημαίες. Για να ακούνε του κόλου συνδικαλιστές που γίνονταν υπουργοί μετά. Και να κλείνουν οι δουλειές των Ελλήνων. Χτυπήθηκε καμιά πολυεθνική. Για πέστε μου ποια πολυεθνική τους κλείσανε γύρω-γύρω και τις βάλανε σημαίες. Θα τους, για να πω τη λέξη την άλλη, θα τους χορεύανε. Ποιος θα κουνιόταν συνδικαλιστής. Έκανε το μάγκα μόνο στις ελληνικές επιχειρήσεις. Κλείσε την ελληνική δουλειά, ρε. Άσε, ρε, να έρθουν πολυεθνικές. Τόσο μυαλό είχαν οι Έλληνες. Και μην σας πειράζει αν κανείς από εσάς την πάτησε να μην έχει προσέξει αυτό. Λοιπόν, και πάμε. Νάντια, σπίτι μου, το κατάλαβα Νάντια ότι ήτανε. Για να στο διαβάσω, φίλε Γιώργο, κομπλεξικέ, Σοβοκλέους, γιατί όποιος πει κάτι που δεν σου αρέσει, το κλείνεις. Μα τι να πεις, βρε Λαμόγιο, αφού λες μαλακίες. Δεν μου λες κάτι που να είναι κάτι που να πείθεις και τους άλλους εκεί μέσα, έχεις γίνει γελίος. Να μου λες τι, αν έχω κάνει τι, βρε γελίε, μπες ηλίες κακλαμάνες, να το δεις, τι να σε αποδείξω εγώ. Ενώ εσύ κρύβεις από ένα σκατάκι το κίτρινο εκεί. Άρα είσαι ανύπαρκτος σαν ύπαρξη, δεν έχεις κάνει τίποτα στη ζωή σου. Και ζηλεύεις αυτούς που κάνουν. Κάνεις από αποτυχημένο στο οποίο θα είσαι ή κανένας από αυτούς το λέω Λαμόγιο εδώ μέσα και μετατράπηκε από φίλους σε εχθρός, σε Λαμόγιο. Νομίζω δεν καταλαβαίνω ποιος είσαι, ποιος είσαι. Τρεις-τέσσερις, αφού σας ξέρω, σας έχω πει, σας έχω κράξει. Μέχρι τα τηλέφωνα σας λέω, έλα, ξέρεις και από μακριά εσείς. Με τον άλλο εδώ πέρα που έκανε, μου βάζει 10 ετικέτες και κάνατε πως μπαίνετε τάχα για καλό και βάζατε 10 σούργελα μέσα για να πειράξουν εκπομπή, αφού είσαι Λαμόγιο. Μόλις θα κλείσει η εκπομπή, τι έχεις κερδίσει τελικά. Μπες στο όνομά μου, πάτα το, να σου πω τι έχεις πρωταγωνιστεί, τι έχω κάνει. Να σου πάω, σου κάνω διάλογο τι. Γράφει λοιπόν μόνο σου για να παίρνει ικανοποίηση ότι πω, τι του έκανα, μπήκα το κακλαμάκι και τίποτα, δεν έχει πρωταγωνιστεί. Μπες μέσα λοιπόν και σου γίνεται μάθημα και σου βγαίνει το φρικιό αυτό που έχει το πείον και μπαίνει εδώ και κάνει το πονηρό. Ρε. Που έχει βάλει και ο Γιώργος Σοφοκλέους να χαλάσει του Κύπριου ανθρώπου που είναι πιο μάγκες, πιο Έλληνες από εμάς τους Έλληνες. Λοιπόν, μετά την Νάντια. Ζέστη ηλία μου και σύννεφα. Ζέστη και σύννεφα δεν είναι παστραδεμένο, ρε, γιώτα μου. Θα δούμε σε λίγο ζέστη και χιόνι. Θα το δεις. Λοιπόν, και πάμε λοιπόν τώρα στον Νίκο Σέρας. Καλησπέρα ηλία. Γεια σου Νίκο μου, πώς έγινε με τα μαγαζιά, πώς είσαι. Τι γίνεται πάνω, αρχίζεις και βρίσκεις το ρυθμό σου. Πρόσχεσαι παρακαλώ εκεί πέρα, γιατί ευκαιρία ζητάνε. Κράτα και τα τυπικά, μην κάνει κανένα στο και σου κάνει κανείς κανένα κακό να μην. Γιατί έχουμε και αυτούς που πάνε και γράφουνε. Δεν βλέπουνε τη γενική κατάσταση, περνάνε όλοι οι άνθρωποι. Πόση ανεργία υπάρχει, πόσες δουλειές και πάνε τα λαμόγια εκεί γραφειοκράτες και με το παραμικρό είναι ικανοί αν δεν είναι ένα μέτρο, πάνω και κανένα μεζούρα τα λαμόγια. Και είναι η ρουφιάνη του κράτου. Αυτό μας μάρανε. Αν κρατάνε το 1-10 και κατά τα άλλα, εκεί που δεν είναι μαγαζιά, το ξαναλέω, Νίκο μου, επειδή εσύ έχεις μαγαζί. Αγκαλιά ο κόσμος και στην παραλία κάτω. Ας πάνε μια βόλτα προς τα λιμανάκια. Άμα πονάνε την υγεία του κοσμάκι, ας πάνε μετά την Γλυφάδα. Ας πάνε δεξιά και ας δούνε, λες και είναι γεμάτα μαγαζιά, ένας πάνω στον άλλο. Δίπλα-δίπλα και να αγκαλιάζονται. Άντε δεν μπορεί να την υποκρισία. Αυτά για το φίλο μου τον Νίκο, το σέρα που φέρνει ευθύνη μαγαζιών εκεί στην Χαλκίδα. Λοιπόν, και πάμε στο Βότη. Μήπως με όλα αυτά μας ετοιμάζουν νέο μνημόνιο. Τι να πω ρε Φώτη, τι ετοιμάζουν. Τα μυαλά, ξέρει πολύ καλά τι ετοιμάζουν, εδώ ήδη στο τραπ. Του έχουν αλλάξει την Παναγία. Άλλοι τι ετοιμάζουν, άλλοι πάνε στα Βιντολάγο, άλλοι τα λαμόγια έχουν πέσει πάνω να τον φάνε. Άλλα δείχνουν τηλεοράσεις. Άλλα σημαίνουν στην Αμερική. Άλλοι νεκροί είναι. Δεν είναι 100.000. Ο Αλέξανδρος Αρβανίτης, φοβερό μυαλό, το ξαναπεί ο τραγουδιστής αυτός. Μαλώνουμε κάθε φορά που τηλεφωνώ να μάθω τα νέα από την Αμερική. Ο λαός γουστάρει το τραπ. Τα λαμόγια, όλα τα νέα, καταλαβαίνετε, της παγκόσμια κατάσταση τον μισούνε. Του βάλανε εκεί πέρα τους, όλους αυτούς και πέρα, ακόμη και τους φόνους. Του βάλανε εκεί να ξεσηκώσουν, να κάνουν ό,τι μπορούν, να το αλλάξουν τα φώτα.
Είδανε πως μίλησε εθνικιστικά και δεν το χωνεύουνε οι ψευτοπροοδευτικοί του κόσμου. Σου λέει, αμάν, μας το γυρίσει ο Τραμπ και να λέει, κλείσει τα σύνορα εθνικά, μόνο έτσι ζει ένα κράτος, απ, μας χαλάει τη σούπα. Έτσι. Οπότε λοιπόν, δεν ξέρεις τι κρύβεται. Μην πιστεύετε αυτά που λέτε τίποτα. Να βλέπετε τα πράγματα πίσω από τις ειδήσεις. Οι ειδήσεις να λες τώρα που λέει αυτό, καλό, αυτό για να το κλείνω λίγο εγώ. Είναι κακός αυτός ή καλός. Σας έχω πει τι έκανα τα μεσημεριανά. Όπου τον βαράγανε πολύ μαζί, εγώ ήμουνα και έβγαινα πάντα νικητής. Και το κοινοποιώ, το ανεβάζω τώρα με τα Τιάννα και όπου αλλού πήγαινα. Έλεγα εδώ που τον βαράγανε αυτόν τον παπά τον κακομύρι. Και λένε πως αυτή έσκυψη εκεί πέρα πήγε, λέει, και πήγε να της βάλει χέρι. Αλλά αυτή είχε με τον κόλο μου σέξο. Με το στριγκάκι. Α, έτσι, με τον παπά εγώ. Τα ανεβάζω τώρα μετά το άλλο. 500 βίντεο σας έχω. Τι έχω ανεβάσει μέχρι τώρα. 1000 βίντεο σας έχω. 200 έχω ανεβάσει μέχρι τώρα. Και αυτά τα κουσκουσάκια τα ωραία, 50-60 μόνο. Μαθήματα είναι αυτά. Όπου έβλεπα ότι χτυπάγανε κάποιοι και ανέτοιμα, έλεγα εγώ είμαι αυτόν. Τον αδικούν αυτόν. Αυτός έχει δίκιο. Γιατί έβλεπα και πια μυαλά τον ακολουθούν. Έβλεπα ότι όπου έβλεπα μία έσκευη και λέει πάτερ μου με τα στήθη έξω που μου αρέσει υπέρ της ομορφιάς, είμαι υπέρ της γυναίκα με το κορτέ, με το μίνι, αλλά στον παπά δεν πάει να πάρει συνέντευξη και να είναι με τα στήθια έξω. Έρεπα σέβεσαι λίγο. Άρα τι, το στείλανε του παπά του κακομύρι. Και μετά λέω πως κόλλησε ο παπάς. Τι ήμουνα μαλάκα, είμαι εγώ να το φάω. Φυσικά έμεινα με τον παπά και του σκάλαγα τη σούπα. Και ξέρω τι του έκανα εκεί μέσα. Στα περισσότερα θέματα τα μεσημέρια που ήμουν κόντρα σε όλα αυτά που πιστεύαν οι άλλοι, γιατί έτσι το βλέπαν. Παπά, πω, κόλλησε αυτό το κοριτσάκι. Ποιο κοριτσάκι, αφού είχε πάει ξεκολλέ. Φυσικά και ο παπάς τι είναι, άνθρωπος είναι. Δεν τη κολλάγε. Και κακώς αν τη γλίτωσε. Αν τη γλίτωσε τον παπά εννοώ. Λοιπόν, πάμε στη Γιώτα. Πάμε στη Γιώτα και μετά τη Γιώτα πάμε. Λοιπόν, και πάμε στον Πάνο. Ηλία, χθες ήσουνα, άκουσα κάποιον ειδικό που είπε ότι το κλίμα της Ελλάδος θα γίνει τροπικό τα επόμενα χρόνια. Καταλαβαίνεις, φίλε μου, τι σημαίνει αυτό. Δεν γίνεται μόνο το Πάνο. Τα είπες όλα πριν με μία κοινοποίηση, με ένα σχολείο σου. Έχουμε την ίδια γνώμη. Δεν γίνεται, φίλε μου. Δεν γίνεται τώρα με αυτά τα συστήματα που έχουμε παντού. Και όταν πάμε να κάνουμε καμία εξόριξη, θα κάνουμε και ένα σεισμό γύρω. Έτσι, ναι. Δεν πρέπει να κάνεις καμιά έκκληση για να βγει κάτι. Δεν μπορεί να κουνηθούν λίγο πέρα τίποτα. Να πάει σε μια τσαπή και πας και κάνεις μια μικροφωλιά δίπλα. Δίπλα. Εκεί δίπλα. Και κάνεις μια έτσι. Δες πως σχίζεται το χώμα και γίνεται λίγο απ και πάει προς τα μυρμήγκια. Λίγο και αρχίζουν και τρέχουν. Τι είναι, μόνο τι είναι. Πράγμα που τα μυρμήγκια ο καιρός άλλαξε. Κάτι έγινε εκεί. Δεν μπορούν όμως με τη δική τους αντίληψη να καταλάβουν τι έγινε. Μυρμήγκια είναι ο κόσμος ακόμη. Δεν αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει σε πολλά πράγματα γύρω. Ο περισσότερος κόσμος, δεν λέω πως δεν είναι και οι άνθρωποι, οι ψαγμένοι που είναι καχύποπτοι και τους βγαίνει σε καλό. Μυρμήγκια είναι ο κόσμος. Δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος όπως εμείς μπορεί να βλέπουμε, δεν ξέρουμε ποιες δυνάμεις είναι αυτές που μπορεί να μας στέλνουν και στον άλλο κόσμο. Και εμείς το μυρμήγκι με τη δική του λογική, όπως είναι ο πας, κάνεις έτσι μία και πατάς και τα πατάς. Κατά αυτούς μπορεί να πάθανε κεφαλικό. Και λένε πόπο, όπως είμαστε 50 μαζί, έγινε ένα σεισμός και πήγα αυτό, έγινε παθανό, 500 μαζί, χάθηκα. Τι ατύχημα ήταν αυτό. Η δύναμη δικιά μας, η ανώτερη δύναμη, η ανώτερη κατά τα μυρμήγκια, αν έχει καλή λογική, δεν μπορεί να τη δούνε. Νομίζω πως έγινε κάτι ξαφνικά και τα μυρμικάκια πεθάναν όλα. Και δεν ξέρω να το πω του ανθρώπου. Γιώργο, αυτά, Τζόρτζ Σοφοκλέους, αυτά για σένα είναι εξωγήινα. Καλά κάνεις και μπαίνεις εδώ για να σε πάμε σε άλλα χωράφια. Μπαίνε εδώ για να μπορέσεις να φεύγοντας, μήπως και δεν παίρνεις πολύ το τέτοιο σου. Λοιπόν, πάμε πάνω. Μέχρι και το Μπάζο, η συστημητική Μαντώνα βγήκε να κατηγορήσει τον Τραμπ έλεος. Φίλε Πάνο, είχα σε εκτίμηση κάποιου στάρ του Χόλιγουντ.
από την ώρα που έχουν μπει σε αυτό το χώρο εναντίον του τραπ, σου μιλάει ειλικρινά, ούτε φιλοδυτικός πολύ είμαι, ούτε να είμαι, απλώς βλέπω τι έχει κάνει και τι κάνανε οι προηγούμενοι που κόβανε κομμάτια μέχρι την Κουσλαβία εδώ στη γειτονιά μας. Γι' αυτό μου γυρίζει το μυαλό. Λιγότερους πολέμους έχει κάνει αυτός. Γι' αυτό και είμαι υπέρ του. Ακριβώς επειδή είμαι φίλος της Ελλήνης. Και ακριβώς επειδή κάποιοι που κάνανε τους προοδευτικούς σοσιαλιστές κάνανε περισσότερους πολέμους, φίλε. Όχι πως είναι άγιος. Και αυτός μια υπερδύναμη φέρνει ευθύνη και πρέπει να κάνει. Όπως και ο Πούτιν. Λέμε με την Τουρκία, λέει. Δεν είναι χριστιανός. Είναι, τη δουλειά του κάνει. Όταν σε πουλάει και δεν σε γουστάρει η Ελλάδα. Θα πάει εκεί γιατί θέλει τα συμφέροντά του να είναι εκεί γύρω. Λοιπόν, κάποιοι πρωταγωνιστές, φίλε, μεγάλα ονόματα, τους είχα σε εκτίμηση. Ειλικρινά τους έχω συγχαθεί, μου θυμίζει Έλληνες πουλημένοι του κόλου καλλιτέχνες που είναι τα μπλα μπλα της ελληνικής τηλεόρασης να βγουν. Ναι. Σαν κότες που τους έχει κάνει το σύστημα. Τώρα καταλαβαίνω πόσο το σύστημα τους έχει κάνει αυτούς. Καλά, η Μαντώνα είναι το χαρακτηριστικό του συστημική. Για να λανσάρουν, να λανσάρουν τις μόδες μέσα από τα είδωλα, να λανσάρουν τα χαλκάδες στα τέτοια τους, να λανσάρουν τις φέτες της μαλακής τους, να λανσάρουν τα τατουάζ, τα αυτά, να λανσάρουν όλα, φτιάχνουν κάποια είδωλα για να λέει το μαλακισμένο το Ελληνόπουλο, το τάδε, το γαλό, όλα τα. Πω η Μαντώνα, για να είμαστε μαλάκες τα δικά μας τα παιδιά. Έχουν φτιάξει αυτά τα είδωλα, τα οποία είναι του κόλλου, μέτρια, ακόμη εξαγόμενες. Φοράνε εκεί πέρα τις βουλγάρες, ακόμη εμείς έχουμε γυναίκες της Ελλάδος και σε πολλά που κράτη, φοβερές γυναίκες, κούκλες. Και είναι κάτι ψοφίμε και λένε σεξουαλική, η αυτή του έρωτα λέει. Η θεά του έρωτα. Και είναι λεσβίες. Και τις καμουγκόμενες. Τι να πω, ρε Φώτη μου. Τι να πω, ρε, ποιος ο Ρόμπι Ντενίρο ήταν κάτι εναντίον. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και πάμε, Τζόρτζ. Θεατρικός το οποίος όταν έπαιζε με κάτι ασύτους και έκανε τον πρωταγωνιστή σε κάτι θέα. Πολύ ωραία. Εγώ, Τζόρτζ, σου εξήγησα. Και το φλιτζάνι σου. Α, λέω λαμογέ το φλιτζάνι. Ναι. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτα δίκιο. Ασχολείσαι με πολύ μεγάλα θέματα. Ας το ξαναδείξω μια φορά. Γιατί θα έχεις δουλειά μετά να πάρεις και στο σπίτι και μπορεί να πάρεις να βλέπεις και τα λουδάκια αυτά για να σου θυμίζει λίγο έτσι ότι τρως χόρτο. Παιδιά, μία και 27. Τελειώσαμε. Μια μισή πολύ το πήγα. Έρεπε να κρατήσω. Έρεπε κανονικά να τελειώσω. Λοιπόν, να είστε καλά, να πηγαίνουν καλά οι δουλειές όλων των καταστημάτων που ανέφερα και όλες για όλους τους φίλους, για όλους τους φίλους, για όλα τα μαγαζιά που ανέφερα πριν και που τα λέω βιαστικά την πλακώτησα το φίλο μου, το Χρήστο του Σαλαούν πάνω στην πλάκα που μπήκε και ξανθεί μέσα και έφερα κουβέντα Body Move, το μεγάλο αυτό όνομα, τον άλλο φίλο μου, αδελφικό φίλο Αντρέας Ομόρφης, χίλια μαγαζιά σου την Ελλάδα, όλες οι λαϊκές Body Move. Αθλητικό ρούχο το οποίο έχει περάσει, έχει χτυπήσει και την. Δεν έχει ξαναγίνει, έχει διαλύσει την κινέζικη αγορά στο ρούχο. Κινέζοι και ψωνίζουν από Body Move. Μητρόπουλος Hyundai, ο τάξης ο Μητρόπουλος να πηγαίνει καλά, με ό,τι χρειάζεται ένα φοβερό συγκρότημα εκεί, στο Ήλιον. Κούτλας Πεζοκάρ, το άλλο μαγαζί εκεί στην Πυραιός, κάτω. Η Εύη δεν μας μπήκε απόψε εδώ, Εύη Ευάκη. Ο Στεργείο Οπτικά, ο ταξάρχης ο Στεργείο. Δικαστήριο Club Corte Café, τα φοβερά μαγαζιά που βρήκαν το ρυθμό τους, ξεκίνησαν. Βλέπει κανείς ποδόσφαιρο τα βράδια, δηλαδή ο Μόσχορος εκεί πέρα 10 τηλεοράσεις, η Φανή στο Corte Café. Έχουμε το φίλο μου τον Πανταζόνα πάντα, ο Χρήστος Πανταζόνας, τον Ντύσιμο. Έχουμε τον Παράδεισο, τον Σπύριο, τον Μπότσαλ. Έχουμε τις ευκαιρίες GR, το φίλο μου τον Γιώργο, τον Κατσούλη. Έτσι, το έχω κάνει σχόλιο εκεί στην Τσακάλο Φέξη. Ό,τι θέλει κανείς από ψυγεία, από την τρία, τα πάντα λίγο μεταχειρισμένα και φοβερά, φοβερό, με φοβερές τιμές. Είναι μετά την Πινιλίκια, το μαγαζί, πάλι του Γιώργου του Κατσούλη και στην Κάσου 9 στην Πετρούπολη, ενώ είπα ακόμη για τον Παπα-Νικολάου Ντόνατς στην Αργυρούπολη, είπα το φίλο του Γιώργου τον Καλτζέο εκεί, το Τζόρτζ Κάλι, στα διεκπαιρώσεις, ό,τι έχει σχέση με
αυτοκίνητα, ταξί, τα πάντα. Στη Λιωσίων είπα για το φίλο μου τον στην Ιωνίας 17, ένα ωραίο καφέ άνοιξε. Ο Κασκαντέρ σε πολλές ταινίες, το ψάχνει ειδικά ο Κασκαντέρ, ο Στάθος Καλιακούδας που δεν μπήκε απόψε και στο γήπεδο της ΑΕΚ πίσω, και το φίλο μου τον Χρήστο Τεριζάκη, το Τίκα Σκαρπέτ. Παιδιά, να σε ευχαριστήσω. Πάνος Παοδόπουλος, γεια σου ρε Κακλαμάνη, και ο Σοφοκλέους θα πρέπει να έχει αποθυμένα με την Φίνου, δεν εξηγείται. Αλλιώς, παχά, ναι, ψευδόνιμο είναι, λαμογέ είναι, καταλαβαίνεις τώρα, είναι τέσσερα άτομα είναι. Έτσι, τους ξέρω, τους έχω κράξει εδώ πέρα, άσου να μπαίνουν, να τους κάνουμε κανένα μάθημα, να τους κάνουμε λίγο άντρες. Έτσι αλλιώς, κότες είναι, πρέπει να πάρουμε να γίνουν, επόμενο στάδιο είναι λίγο από κότες, πάμε γυράτες, η γυράτα δεν είναι τόσο κακή η κότα. Πάμε λίγο από κότα, λιράτη κότα, ό,τι έχει λίτσα μπουκά προς τον κόκκονα. Μετά τον κάναμε γυναικούλα, σαν γυναικούλα τώρα θα τον κάναμε από κότα, τον κάναμε τον Τζορτζ Σοφοκλός, τον κάναμε λίγο προς τον γυναικούλα και μπορεί την επόμενη να είναι λίγο άντρας. Να μπει και να μας πει κάτι σημαντικό, να μας πει κάτι, να έχει επιχειρήματα και να μιλάει. Παιδιά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ και όλα με μία ηρεμία. Γιατί έτσι αλλιώς δεν μπορεί να κάνουμε και το περισσότερο. Δεν γίνεται ποτέ να παρακολουθούμε τα πάντα γύρω και να προσέχει ο καθένας τον εαυτό του και τους δικούς του και μετά να μεγαλώνει ο κύκλος τους γύρω. Να είστε καλά.